Όχι όμως ακόμα. Αυτοί είχαν μια μηχανούλα και έκαναν το ράπτι. Και έπαιρναν από τα Παναθηναϊκά και έραβαν. Εμπάλωναν κάτι τέτοια δηλαδή. Τον έστειλαν να πάει στη μονή του Αγίου Παύλου. Του πέρα να λες την ευχή. Ξεκίνησε και άρχισε να λέει την ευχή. Και έφτασε στον Άι Παύλο και δεν κατάλαβε τον δρόμο, τον κόπο, τίποτε, τίποτε. Όταν σταμάτησε στον Άι Παύλο, είδε την ευχή, σταμάτησε και η ευχή και κατάλαβε ότι βρέθηκε στον Άι Παύλο. Κοιτάξτε την ακρίβεια της προσοχής. Δεν είναι τούτο που συνιστά και ο γεροντάς μας. Αυτό επιμένω, το παραμελείτε πολύ. Κάνετε λίγη προσπάθεια, ελαχίστε την πολύ. Και με το μαυρικρό φεύγετε από εκεί. Μα το κέντρο του μοναχού είναι ο νους. Νους είναι, μοναχός είναι, νους ορών των Θεών. Τα ερμηνεύουμε κάθε μέρα τόσες φορές. Όταν υπάρχει υπακοή και ακοπή του θελήματος, τότε εύκολα κυλείται η φιλοπονία. Διότι αφού η πρόθεση έχει τοποθετηθεί καταλλήλως ότι εγώ δεν ανήκω στον εαυτό μου, ανήκω στον Κύριό μου, ουκέτι αυτοί σας μεν. Μας το λέει καθαρά η Γραφή. Σε αυτόν ανήκουμε, τον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα. Λοιπόν, όταν η υπακοή κρατάει αυτή την θέση, τότε η φιλοπονία είναι τόσο έτοιμη, τόσο ορμητική, τόσο ακριβής, που χωρίς κόπον, επειδή προγενέστερα πρόλαβε και έκοψε την κεφαλή ο μοναχός της πρωτοβουλίας, τότε αμέσως μόλις προσβάλλει η σκέψη, η παραλογή, η φιλοπονία αμέσως του αναιρεί. Κινείται το λεγόμενο αντιρρητικό. Το αντιρρητικό είναι χτισμένο μέσα στη ψυχή, όπως είναι και η συνείδηση. Η συνείδηση είναι γέννημα μέσα στην ψυχή φυσικών. Γι' αυτό και στην καθαρότητα, όταν ο μοναχός αρχίσει να προκόβει, κόβοντας το θέλημα του τελείως και κρατώντας την ευχή, το πρώτο που θα ζωντανέψει από τον παλαιό άνθρωπο, από το πτώμα του παλαιού ανθρώπου, είναι η εξυγίανση της συνειδήσεως. Αποκτά συνείδηση η γη. Η υγιή συνείδηση, η οποία δεν πιάνεται από επιθυμίες, από φιλοδοξίες, από φιλαρέσκειες και αυταρέσκειες, μιλάει καθαρά σαν υγιές μέλος της νεαζούσης ψυχής. Όταν λοιπόν αυτό το κρατήσει με ακρίβεια, τηρώντας την υπακοή με λεπτομέρεια, περισσότερο δε κρατώντας την αγάπη. Τούτο αυτές τις ημέρες ασχολήθηκα πολύ. Δεν υπάρχει, όπως σας είπα και άλλοτε, τελειότερη αρετή, τελειότερη εργασία πνευματική που συγκινεί την Θεία Χάρη. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας σε αυτό το δεύτερο ψηφιακό αρχονταρίκι με τον Μητροπολίτη, τον Πανηρότητο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Όσοι έχετε ξαναμπεί στις συνάξεις μας, παρακαλώ να επιτρέψτε μου να πω 2-3 οδηγίες. Ο Γέροντας θα μιλήσει περίπου 30 με 40 λεπτά. Μετά θα ακολουθήσει ο διάλογος. Αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, πατήστε το κουμπάκι Raise Hand. Βρίσκεται στο participants ή στο reactions, στα 2 κουμπάκια που βλέπετε κάτω στην οθόνη σας. Παρακαλούμε να έχετε την κάμερά σας ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορεί να σας κοιτάζει όταν του απευθύνετε την ερώτηση και συνομιλείτε μαζί του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το chat για να μας στείλετε τα σχόλιά σας, βελτιώσεις, προτάσεις κτλ. Παρακαλούμε μην στέλνετε ευχές, γιατί έχουμε πολλούς συμμετέχοντες σήμερα και αν γεμίζει το chat με ευχές, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα ερωτήματα που έχετε ή κάποια σχόλια ή κάποιες παρατηρήσεις. Ελέγξτε το μικρόφωνο σας στα audio settings, είναι κάτω αριστερά στο συμβολάκι mute, δίπλα να έχει βελάκι. Τσεκάρετε αν το μικρόφωνο σας είναι εντάξει και την κάμερά σας δίπλα στο stop video υπάρχει ένα άλλο βελάκι, κάνετε κλικ και βλέπετε τα video settings αν είναι εντάξει η κάμερά σας.
Είμαστε ζωντανά στο Facebook και σήμερα έχουμε και ρουμανική μετάφραση. Η ρουμανική μετάφραση για τους ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν τη ρουμανική μετάφραση μπορούν να πατήσουν στο κουμπάκι interpretation τη ρουμανική γλώσσα. Αλλά η ρουμανική μετάφραση σήμερα δημοσιεύεται ζωντανά μέσα από το κανάλι του Δοξολογία στη Ρουμανία, του Trinitas TV και του Πατρός Βασίλειου Ιωάννα. Αν θέλετε να κάνετε share τη σημερινή σύναξη, μπορείτε να την κάνετε από την Πεμπτουσία, από το Ορθόδοξο Πρακτορείο Ορθοδοξία, από το Εκκλησιακό μας Πρακτορείο Ορθοδοξία και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως Λεμεσού. Είμαστε σε αναμονή για να μας ενημερώσουν οι πατέρες ότι ο γέροντας είναι στο γραφείο του, στη Μητρόπολη, για να αρχίσουμε τη σύναξή μας. Σας ευχαριστώ. Ο γέροντας είναι έτοιμος. Μπορούμε να αρχίσουμε τη σύναξη. Πατέρες, παρακαλώ, ανοίξτε την κάμερα του γέροντα και το μικρόφωνο του. Γέροντα, ευλογείτε. Το μικρόφωνο του γέροντα ανοίξτε. Πατέρες, το μικρόφωνο δεν είναι ανοιχτό ακόμη, δεν τον ακούμε. Δεν ακούμε ακόμη, πατέρε, στο μικρόφωνο του γέροντα. Παρακαλώ. Δοκιμάστε τώρα, γέροντα, νομίζω... Τώρα με ακούτε? Ναι, ναι, ευλογείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γέροντα, που είσαστε και πάλι μαζί μας για δεύτερη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαστε μαζί και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας για θέματα ωφέλιμα και πνευματικά. Μπορούμε να αρχίσουμε. Θα κάνουμε μια μικρή προσευχή, όπως λέει το πρόγραμμα εδώ, και να συνεχίσουμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Όπως είπα προηγουμένως, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί αυτό το απόγευμα. Και είναι και για μένα μεγάλη χαρά και ευλογία το ότι μπορώ να επικοινωνώ μαζί σας, έστω και μέσα από τις ηλεκτρονικές οθόνες. Και το θέμα το οποίο μου δόθηκε να σας μιλήσω είναι το θέμα του γέροντος Ιωσήφ, του γέροντός μας, του Βατοπεδινού, ως διάδοχος, ως πνευματικό ανάστημα και πνευματικό τέχνο του γέροντος Ιωσήφ, του Οσίου Ιωσήφ του Σιχαστή. Είναι γεγονός ότι από το 1973, που γνώρισα τον γέροντα Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό, ευρισκόμενο τότε στη Νέα Σκήτη.
και είχαμε συνδεθεί διαλληλογραφίας, εγώ με 15 χρόνων τότε, και μέσω κάποιων ανθρώπων γνωστών μας συνδέθηκα με τον Γέροντα με αλληλογραφία. Πάντοτε στα γράμματα του μου ανέφερε τον Όσιο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αναφορά η συνεχής στη διδασκαλία και στο παράδειγμα του Οσίου Πατρός μας Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στη συνέχεια του 1976, όταν πλέον συνάντησα τον Γέροντα στο Άγιον Όρος, τότε κατάλαβα ότι ο Γέροντα Ιωσήφ, ο Παπαιδινός, όπως θα το λέμε στη συνέχεια, ήταν μια συνέχεια του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε όπως όλοι οι μαθητές του, ζούσε με την διδασκαλία και με την παρουσία του Γέροντα συνεχώς στη ζωή του. Και μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι είχε τόση αναφορά στο Γέροντά του, που επίστευε ότι θα πεθάνει και ο ίδιος στην 62 χρόνια, όπως πέθανε του Γέροντάς του Γέροντα Ιωσήφ Όσιος, ο Ησυχαστής. Και αυτό ήταν κάτι που το περίμενε ο Γέροντας, αλλά φαίνεται για τη δική μας ασθένεια και για τη δική μας αδυναμία. Ο Θεός δεν το επέτρεψε να γίνει και κοιμήθη μετά από πολλά χρόνια, μας τον χάρισε ο Θεός κοντά μας. Το 1976 συνήθισα τον Γέροντα Ιωσήφη στο Άγιον Όρος, όπου εκεί ήταν η πρώτη μας συνάντηση στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Και το βράδυ εκείνο ήταν μια συνάντηση στο κελάκι του Γέροντα, που για πρώτη φορά άκουσα για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που με τόσο πόθο και τόσο γλαφυρότητα ο Γέροντας μας περιέγραψε τη ζωή του και τη διδασκαλία. Αλλά και όλα τα επόμενα χρόνια που έμενα κοντά στον Γέροντα, συνεχώς η διδασκαλία του ήταν μια αναφορά στο Γέροντά του, στη διδασκαλία του Γέροντα και στο Άγιο Παράδειγμά του. Μπορούμε να πούμε ότι ο Γέρον Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός επήρε όλες τις βασικές προϋποθέσεις για την πνευματική Χριστός ζωή από τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Ησυχαστή, τον Όσιο. Πρώτο στοιχείο το οποίο επισημαίνουμε είναι η εκκλησιολογική του θέση. Δηλαδή, ο Γέρον Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τόνιζε πάρα πολύ τη σημασία της Εκκλησίας. Ότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος στον χώρο της ασκήσεως, στον χώρο του μοναχισμού, είναι ευλογημένο και είναι αποτέλεσμα χάριτος, διότι ο άνθρωπος και ο μοναχός και λαϊκός ζει και κινείται εντός της Εκκλησίας και διά της Εκκλησίας. Μας συντόνιζε πάντοτε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μια μέθοδος ανθρώπινη, δεν είναι έναν είδος διαλογισμού, έναν είδος γιόγκα, αλλά είναι αποτέλεσμα θείας χάριτος, το οποίο έρχεται κυρίως στον άνθρωπο μέσα από την Εκκλησία του Χριστού μας, μέσα από τα Άγια Μυστήρια. Γι' αυτό και ήταν πάντοτε ένθερμος διδάσκαλος και υποστηρικτής της συμμετοχής μας στα Άγια Μυστήρια, οπωσδήποτε στο βάπτισμα και στο χρίσμα, και στη συνέχεια στη συχνή μετοχή μας στα Θεία Μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως. Θυμούμαι ότι κάποτε ο Γέροντας, μιλώντας σε έναν Ρωμαιοκαθολικό, ο οποίος ήθελε να πιστεύει ότι μπορούσε να ζήσει ορθόδοξα, παραμένοντας Ρωμαιοκαθολικός. Ο Γέροντας του είπε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ένας τρόπος εξωτερικών τρόπος συμπεριφοράς, αλλά είναι μια μετοχή στη χάρη του Χριστού που έρχεται δια της Εκκλησίας. Οπότε, εάν δεν μπορέσει να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός, δεν θα μπορέσει να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μόνιμα στην καρδία του. Παρόλο που ο άνθρωπος αυτός αντέδρασε καταρχάς, ο Γέροντας του μίλησε με πολύ αγάπη και του εξήγησε ότι δεν υπήρχε άλλη περίπτωση να ελάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εάν δεν εισέλθει οντολογικά και πραγματικά μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού μας. Στην προσωπική μας ζωή μας δίδασκε καθημερινά την ανάγκη της μετοχής μας στα Άγια Μυστήρια. Και παρόλο το πνεύμα της εποχής που υπήρχε παλαιότερα, ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, μιας έτσι όχι συχνής θείας μεταλήψεως, ο Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής και οι μαθητές του και μετά στη συνέχεια οι νέες αδελφότητες που είσαι στη θέση του Άγιον Όρος, έφεραν αυτή την ευλογημένη τάξη της συχνής θείας κοινωνίας των Κολυβάδων, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, οι οποίοι δίδασκαν ότι η μετοχή μας στα Άγια Μυστήρια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετοχή μας στη Θεία Χάρη.
Γι' αυτό και η συνοδεία μας κοινωνούσαμε 4 φορές τη βδομάδα, για μια φορά και περισσότερες, ανάλογα την πνευματική κατάσταση του κάθε αδερφού. Και βέβαια όλα αυτά εννοείται μέσα από την καθημερινή ετοιμασία και την ανάλογη προετοιμασία την πνευματική για να έχουμε την παράσταση μας στα Άγια Μυστήρια. Επίσης, μας διδάσκεται ότι η κανονική τάξη της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη και καθοριστική και δεν είναι η Εκκλησία κάτι το άοριστο και το αφηρημένο. Γι' αυτό μας διδάσκεται την ανάγκη να είμαστε μέλη της κανονικής Αγίας Εκκλησίας του Χριστού μας και ήταν κάθετα αντίθετος στα διάφορα κινήματα των ζηλωτών, των παλαιμερολογητών και όλων αυτών των αδελφών μας, οι οποίοι στρέφονται κατά τις τάξεις της Εκκλησίας μας και της καθόλου Ορθοδόξου παρουσίας των Αγίων Εκκλησιών του Χριστού μας στον κόσμο. Συνέχεια ο Γέροντας διδάσκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της πνευματικής ζωής είναι η ακρίβεια της συνειδήσεως. Όπως τον ακούσαμε προηγουμένως να μιλά για τον Γέροντα Εφραίμ, μας διδάσκει απαραίτητος ότι η ακρίβεια της συνειδήσεως, συντήρηση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, είναι η προϋπόθεση της ελεύσεως της Θείας Χάρης στην καρδιά του ανθρώπου. «Εάν αγαπάτε με, τα εντολά σας εμάς στηρίσατε», λέει ο Γέροντας, αναφερόμενος στο Λόγο του Χριστού μας. Ότι όποιος αγαπά τον Χριστό και όποιος θέλει να αγαπήσει τον Χριστό, πρέπει να τηρήσει τις Άγιες Εντολές του, τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας και με αυτόν τον τρόπο να καθαρίσει την ψυχή του και να αναλάβει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και παραμένοντας πιστός στον Θεό, να λάβει τη χάρη της Θεώσεως και του Αγιασμού. Εν συνεχεία, ο Γέροντας Ιωσήφ μας διδάσκε την ακρίβεια στην υπακοή μας. Μας έλεγε πάντοτε ότι η υπακοή θα φέρει την Θεία Χάρη στην καρδία του ανθρώπου, ότι οι διορυθμίες και οι ιδιοτέλειες και πράγματα τα οποία είναι ανθρώπινα δεν μπορούν να παραμείνουν στη ψυχή του ανθρώπου, διότι αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις εγωισμού και ιδιοτέλειας που δεν είναι προϋπόθεση πνευματική για την καρδία του ανθρώπου να καθαρθεί και να σταθεί τη χάρη του Θεού μέσα στη ψυχή του. Και οπωσδήποτε η τήρηση των εντολών προϋποθέτει βία συνεχή, αδιάλειπτον βία. Κατά τον λόγο του Κυρίου που λέγει ότι η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτή. Όλη η ζωή του μακαρίου γέροντός μας ήταν μια ζωή ενός συνεχούς αγώνος, μια συνεχής βίας, μέχρι εσχάτης αναπνοής, μέχρι θανάτου. Η βία δεν ήταν μόνο τόσο στα εξωτερικά στοιχεία, αλλά περισσότερο στον εαυτό του, στην ψυχή του, στον νου του, στην καρδία του. Και συνεχεία, η άσκηση της νοεράς προσευχής. Η συνεχής ενασχόλησή μας και η ενασχόληση του γέροντός μας με την αδιάλειπτη προσευχή, με το πέθος, με την αυτομεψία, με την ταπείνωση, με την αδιάλειπτη επίκληση του Παναγίου ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε ο Χριστός μας να κατοικήσει μέσα στην καρδία μας οντολογικά και να τον αγαπήσουμε και να αισθανθούμε την παρουσία του πραγματικά και όχι συναισθηματικά. Ο Άγιος Γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατουπεδινός εφήρμοζε όλα αυτά τα πράγματα κατά ακρίβεια στη ζωή του πρώτα και μετά τα δίδασκε την θεόπνευστη διδασκαλία του. Και επέστη πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις στη ζωή του, αλλά όλα αυτά τα υπέμεινε με αξιοθαύμα στην καρτερία. Και μια φορά μας έλεγε ότι το πιο δύσκολο δεν είναι η νηστεία και η αγρυπνία και η κακοβάθεια του σωματική, αλλά είναι να φυλάξεις την ψυχή σου και την καρδία σου, να μην εισέρθει μέσα εκδίκησης, να μην εισέρθει μέσα λογισμός μνηση κακίας, να μην εισέρθει λογισμός κακίας ή ανταπόδοση στους αδερφούς μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους μας θλίβουν και μας πικραίνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να θεωρήσουμε τον εαυτό μας αίτιο της δοκιμασίας αυτής και να μην αιτιόμεθα κανένα. Και έλεγε πάντοτε ένα ωραίο πατερικό λόγο ότι πειρασμού καταλαβώντας μη ζήτη τον Θεού, αλλά πώς αθλίπτος αυτόν υπομένει. Δηλαδή όταν σε καταλάβει ένας πειρασμός, μη ζητάς να μάθεις τον λόγο για τον οποίο έρχεται ή αυτόν ο οποίος τον έφερε τον πειρασμό, αλλά να ζητάς από τον Θεό να σου δώσει δύναμη να το υπομένεις χωρίς θλίψη και χωρίς αντίρρηση και εκδίκηση. Και όπως ακούσαμε στην ομιλία που προηγήθηκε, ο Γέροντας ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης και απέραντης αγάπης.
απέραν της αγάπης. Μια αγάπη η οποία ήταν ταυτισμένη με τον εαυτό του. Ήταν πολύ μεγάλης αγάπης άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουλογίζεται το κακό, γι' αυτό και δεν σκεφτόταν ποτέ το κακό για τον άλλον άνθρωπο. Δεν δεχόταν λογισμούς πονηρούς, δεν δεχόταν λογισμούς κακούς. Και όταν εμείς του λέγαμε πολλές φορές, γέροντα, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καλά κίνητρα απέναντί σου. Δεν δεχόταν να το σκεφτεί καν αυτό το πράγμα, γιατί θεωρούσε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που μειώνει την πνευματικότητά του και μειώνει τη σχέση με τον Θεό και με τους αδερφούς του. Όλα αυτά συνέθεταν την Αγία του παρουσία στη ζωή μας, τα οποία καθημερινά μας ερμήνευε, διότι ο λόγος του ήταν λόγος θεόπνευστος. Θέλω να πω ότι ο γέρον Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο Όσιος, όταν πήγαινε ο γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός να μείνει υποτακτικός του, δεν δεχόταν υποτακτικούς κατά την τάξη που είχε τότε στην έρημο της Μικράς Αγίας Άννας. Και επειδή είχε ταλαιπωρηθεί από τους υποτακτικούς του προηγουμένως, δεν δεχόταν κανένα νέο πλέον κοντά του. Και παρά τα αυτά, επειδή ο γέρον Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, έκλαιγε, οδυρόταν και τον παρακαλούσε να το δεχθεί, συγκατένευσε να κάνει μία περίοδο προσευχής και να το απαντήσει. Και προσευχόμενος έλαβε την πληροφορία, βλέποντας ένα πτηνό, ένα πουλάκι δηλαδή, το οποίο επέταξε και ήρθε στο δεξιόν τον ώμο, έμεινε στον ώμο του και εκεί μιλούσε τα θαυμάσια του Θεού και θεολογικότατα έλαβε ανθρώπινη φωνή και διηγόταν τα θαυμάσια του Θεού. Και του είπε ο Θεός δια πληροφορίας ότι αυτό το πτηνό, το πουλάκι είναι αυτό, είναι ο νέος που ζητά να μείνει κοντά σου και να τον κρατήσεις. Και πράγματι τον εδέχθηκε ο γέρον Ιωσήφ, τον κράτησε κοντά του και εξελίχθηκε στη συνέχεια ένας θεόπνευστος κήρυκας ο θαυμασίων και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής. Και αυτό, όπως βλέπετε, παρόλο που ήταν αγράμματος, τελείως αγράμματος, σχεδόν αναλφάβητος, εντούτοις και έγραφε καλά και ομιλούσε τόσο ωραία και τόσο παυτέστος, διότι ο Θεός φωτίζων αγραμμάτους και αλλή σοφία ενδίδαξε, φώτιζε και τον όσιο γέροντά μας να μιλά τα μεγαλεία του Θεού και να ερμηνεύει τα πνευματικά μυστήρα στους πιστούς της Εκκλησίας και να γίνει πραγματικά διδάσκαλος της Εκκλησίας μας. Εκείνο που το χαρακτήριζε το γέροντα ήταν η μεγάλη αγάπη του Θεού που είχε στην καρδία του. Πολύ μεγάλη αγάπη η οποία εκδηλωνόταν κυρίως στην προσευχή του. Οι προσευχές του ήταν δακρύβρεχτες. Πλήθος δακρύων εκάλυπταν καθημερινά και κάθε νύχτα την προσευχή του, ιδιαίτερα δε η μετοχή του στα Άγια Μυστήρια. Ήταν αδύνατον να προσεύχει στα Άγια Μυστήρια χωρίς πλήθος δακρύων. Όχι δάκρυα απλά, αλλά λιγμούς, θρήνος ήταν η παράστασή του στα Άγια Μυστήρια. Διότι εγώ βλέποντας τον γέροντα, διότι ήμουν ο μόνος ιερέας για μερικά χρόνια στη συνοδεία μας, και μένοντας μαζί του συνεχώς, καθημερινά τον κοινωνούσαμε με τον γέροντά μας με τα ίδια μας τα χέρια και ήταν πραγματικά ένα εξαίσιο θέαμα, πνευματικό θέαμα που βλέπαμε τον γέροντά μας μέσα σε πλήθος δακρύων να μετέχει στα Άγια Μυστήρια του Χριστού μας, που τόσο πολύ καμιά φορά το συνήχαν αυτά τα δάκρυα που περιμέναμε να μπορέσει να πάρει τη Θεία Κοινωνία, να μπορέσει να τη βάλει στο σώμα το καταρκή χωρίς να κλαίει και να θρυνεί και να έχει λιγμούς από το πένθος αυτό. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μας συγκλώνησε και μας διδάσκει όλους μας πόσο ο Θεός κατοικεί στην καρδία του ανθρώπου. Πολλές φορές ακούγοντας μόνο το όνομα του Χριστού ή της Παναγίας ή του Αγίου Γεωργίου ή κάποιον άλλον Αγίο που τους αγαπούσε ιδιαίτερα, αναλυόταν σε δάκρυα ώστε και εμείς προσέχαμε ακόμα και στην τράπεζα να μην βάζουμε αναγνώσματα των γέροντας κατανυχτικά ή αναφερόμενα στους Αγίους, στην Παναγία, στον Χριστό μας, τα οποία θα κινούσαν τον γέροντα σε κατάνυξη, διότι ήταν ο γέροντας τόσο ευκατάνυχτος άνθρωπος, που σταματούσε να τα τρώει και σταματούσαμε όλοι μας συνέχεια να μετέχουμε στο φαγητό το οποίο ήταν παρατηθημένο μπροστά μας. Όλη αυτή η θεοπρεπής παρουσία του γέροντα στη συνοδεία μας έδωσε στον κάθε αδελφό αυτά τα οποία είχε δυνατότητα να προσλάβει στην ψυχή του και στον εαυτό του. Και η παρουσία του Οσίου Πατρός μας Ιωσήφ του συνάστηκε καθημερινά ένα εφόδιο και ένα εντρίφημα στη ζωή μας. Όταν στη συνέχεια μετεφράστησαν
και αποδόθηκαν οι ομιλίες, εκδόθηκαν οι ομιλίες του Οσίου Πατρός Ιωσήφ του Συγκαστού, καταλάβαμε ότι το πνεύμα του Γέροντος Ιωσήφ ήταν στους Αγίους Μαθητές του, στους διαδόχους του, σε όλους, στον πατέρα Χαράλαμπο, στον πατέρα Εφέμ της Αριζόνος, στον Άγιον Εφέμ του Κατονακιώτη και στον Όσιον πατέρα μας Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, ο οποίος ήταν για μας πραγματικά ένας καθημερινός φάρος που φώτισε τη ζωή μας. Αυτά ήθελα να σας πω έτσι εν συντομία και εσείς, αν θέλετε, αδελφοί μου, να ρωτήσετε κάτι, νομίζω είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε για να μην μονολογώ εγώ συνεχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Να δώσουμε το λόγο πρώτα στην κυρία Ελευθερία Σαββοπούλου. Καλησπέρα. Την ευχή σας, Γέροντα. Καλησπέρα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σας αγαπάω πάρα πολύ. Και όταν σας πρωτάκουσα, έτσι σας είχα στο μυαλό μου. Έτσι σας είχα με τα γυαλιά. Είναι φοβερό. Λοιπόν, Δεν έχασες την ιδέα που με είδες. Ορίστε. Δεν έχασες την καλή ιδέα που με είδες. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Χάρηκα πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, ήθελα να σας ρωτήσω, άσχετα βέβαια από αυτό που μας είπατε σήμερα, αναρωτιέμαι, στην πραγματικότητα είμαι πεπισμένη ότι ο Θεός δεν ήρθε στη γη για να μας αφήσει να μπερδευτούμε και για να αφήσει να πλανηθούν και οι εκλεκτοί ακόμα, που λέγεται. Κάτι άλλο θα εννοεί. Τι είναι αυτό που εννοεί? Εννοεί ότι ή δυνατόν, λέει ο Χριστός μας, ή δυνατόν πλανηθήσονται και οι εκλεκτοί. Δηλαδή, θα είναι τόσοι πλάνοι που θα κυκλοφορεί στον κόσμο, ώστε ακόμα και οι εκλεκτοί μπορεί να πλανηθούν. Εκείνος που δεν θα πλανηθεί, παιδί μου, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν θα πλανηθεί ποτέ. Πήλε άδουκα τη σχίση της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στηρίζεται όχι πάνω στους ανθρώπους, αλλά στο Χριστό μας. Και η Εκκλησία δεν θα πλανηθεί ποτέ. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία, όπως μας δίδασκαν και οι γεροντάδες μας. Οι πατέρες μας δίδασκαν πάντοτε ότι να μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία, να μην αποχωριστούμε ποτέ από την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας. Τάχα για την αλήθεια. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ την ευχή σας. Ευχαριστώ πάντα καλά, αδελφοί μου. Θεός μας δείξει. Κυρία Καζαζάκη Μαρία. Την ευχή σας, πανιερώτε. Του Κυρίου. Η πρεσβυτέρα είναι η Μαρία, αλλά εγώ θέλω να κάνω την ερώτηση. Από τη Μητρόπολη Νικαίας. Από τη Μητρόπολη Νικαίας. Την ευχή σας. Πανιερώτατε, ο Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο Άγιος Ιωσήφ, και ο γέροντάς σας ήταν άνθρωποι μεγάλης ακρίβειας και πολλής βίας, όπως μας είπατε. Εμείς, ζώντας και στον κόσμο, δεν κάνουμε τα δικά τους κατορθώματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αστοχήσει στον προορισμό μας? Σημαίνει ότι δεν βιάζουμε τόσο όσο θα έπρεπε τον εαυτό μας? Σημαίνει ότι ντεμπελιάζουμε? Ή είναι άλλος ο δικός τους ο δρόμος και άλλος ο δικός μας? Μάλιστα. Πάντερ μου, ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε ότι δεν είναι στα εξωτερικά στοιχεία που ίγκυται η πνευματική ζωή, αλλά στη μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα αναπληρώσει τις ελλείψεις μας, τα λάθη μας, τις παραλήψεις μας. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τα εξωτερικά στοιχεία που έκαναν οι πατέρες μας αυτοί. Αλλά μπορούμε τα ταπεινώσεως, η οποία γεννά τη μετάνοια, να αναπληρώσουμε τις ελλείψεις. Το να είμαστε ταπεινοί και να μετανοούμε δεν μας δυσκολεύει κανένας. Ούτε χρειαζόμαστε σωματικές δυνάμεις. Τα εξωτερικά στοιχεία μπορεί να χρειάζονται και σωματικές δυνάμεις και υγεία. Αλλά η ταπείνωση και η μετάνοια είναι κάτι που είναι στη ψυχή μας. Γι' αυτό η μετάνοια είναι που θα μας παραστήσει ενώπιον του Θεού τέλειους. Όχι τα εξωτερικά στοιχεία. Αυτό ένα δεύτερο. Μάλιστα. Ναι. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Σε κάποια από τα βίντεο που κυκλοφορούν, ο γέροντας Ιωσήφ μας λέει ότι το να έχουμε, ας πούμε, πόλεμο λογισμών, για παράδειγμα, ή πόλεμο παθών, για παράδειγμα, αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη και ήττα. Μπορεί να σημαίνει ότι τρόπο τεινά είναι το πεδίο του αγώνος μας και ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή
αγωνίζεται, ας το πούμε, δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος πέφτει στο πάθος. Αυτή τη λεπτή διάκριση, πώς μπορούμε εμείς να την ξεχωρίζουμε? Ναι, όπως είπατε, Πάτερ, πολύ καλά, ο Γέροντας πάντοτε μας διδάσκει ότι ο πόλεμος είναι πρόξενος στεφάνων και όχι πρόξενος ήττας. Και να μην φοβόμαστε τους πολέμους, αλλά να έχουμε υπομονή, να επικαλούμαστε το Πανάγιο όνομα του Χριστού μας και να σηκωνόμαστε αμέσως μόλις πέσουμε. Και ο πόλεμος δεν σημαίνει και τα τραύματα ότι ιτήθηκε ο αγωνιστής άνθρωπος, αλλά αντίθετα σημαίνει βραβεία και έλευση της χάριτος. Γι' αυτό μας έδινε πολύ υπομονή και πολύ θάρρος να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Και αν πληγωθούμε, λέει ο Γέροντας, θα φωνάξουμε τον αγωνοθέτη Χριστό να μας θεραπεύσει. Ταπεινούμενοι και μετανοούντες για τις πτώσεις μας. Αλλά ποτέ ο άνθρωπος να μην χάνει το θάρρος του, ποτέ να μην πάβει τον αγώνα. Ποτέ να μην υποχωρεί, ποτέ να μην διστάζει. Πάντοτε να προχωρεί, επικαλούμενος στον Πανάγιο όνομα του Χριστού μας. Ευχαριστούμε τη δεξιά σας, να εύχεστε Νικολάου Πρεσβυτέρου, Μαρίας και Τέκνων. Και εσείς, Πάτερ, μόνος μνημονεύετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναστάσεις... Αναστάσεις Κοστουλίδης. Ευλογείτε σε βασμιά. Ο κύριος Αναστάσεις. Ήθελα να σας ρωτήσω από τον Γέροντα Ιωσή, ας πούμε, ποια ήταν η πιο σημαντική συμβουλή που έλεγε και χαρακτήριζε και τη ζωή του. Αυτό. Αναστάση μου είναι να ζούμε μέσα στη χάρη του Χριστού μας, μέσα στα Άγια Μυστήρια, στην προσευχή και στον αγώνα της τηρήσης των εντολών του Χριστού. Ήταν απλά τα πράγματα. Ο Γέροντας έλεγε να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, εκεί που δεν τα καταφέρνουμε να μετανοούμε και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας και να ζούμε στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να προσευχόμαστε, να εξομολογούμαστε και να κοινωνούμε. Ευχαριστώ πολύ που με ρώτησες. Κύριε Κανελόπουλο Σπυρίδων. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Το μικρόφωνο σας ανοίξτε, δεν το έχετε ανοίξει ακόμη. Προχωράμε. Κυρία Τούλα Πούπαλου. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Καλησπέρα. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Καλησπέρα σας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε μία ομιλία του Γέροντος Ιωσήφ για το πώς αποφάσισε να πάει στο Άγιο Όρος, είπε ότι ζητούσε κάποιον πατέρα που θα μπορέσει να τον οδηγήσει και να τον ωφελήσει πνευματικά και άκουσε ότι υπήρχαν κάποιοι γέροντες που ήταν νηπτικοί. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε αυτό το τι είναι νηπτικός και να μας πείτε λίγο γιατί επέμενε τόσο πολύ ο γέροντας στη φιλοπονία. Σε όσες ομιλίες έχουμε παρακολουθήσει, έδινε έτσι μία αίσθηση και παρότρινε να αγαπάμε τον αγώνα και να μην διστάζουμε, να μην έχουμε αναστολές. Για αυτά τα δύο πράγματα θέλω να μας πείτε λίγα λόγια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Όπως θα ξέρετε ίσως, ο Γέροντας στα πρώτα του βήματα εδώ στην Κύπρο ήταν στην περίφημη και ιερά και σεβαστή μονή του Σταυροβουνίου, που είχε Αγίους Πατέρες και μέχρι σήμερα είναι μια ιερά μονή με μεγάλη παράδοση και ιερά παρουσία στην Κύπρο. Αλλά τότε η Μονή περιήρθε σε έναν πειρασμό με το παλαιό ημερολόγιο και το νέο και χωρίστηκαν οι αδερφότητες στα δύο μέρη και χάθηκε τρόπο να ειρήνη στο μοναστήρι αυτό για λίγο διάστημα. Και ο Γέροντας με τη συμβουλή του πνευματικού του ανεχώρησε για το Άγιον Όρος και εκεί έψαχνε να βρει πατέρες νηπτικούς. Νηπτικοί πατέρες ονομάζονται οι πατέρες οι οποίοι ασχολούνται ιδιαιτέρως με το γεγονός της νεράς προσευχής. Παράγεται από το ρήμα νύφο, που σημαίνει είμαι σε εγρήγορση, και η νερά προσευχή φέρει μια εγρήγορση στην καρδία του ανθρώπου. Όλοι οι Άγιοι είναι νυπτικοί, όλοι οι Άγιοι είναι σε εγρήγορση. Αλλά αυτοί οι πατέρες έχουν ένα ιδιαίτερο γνώρισμα, την ενασχόληση την ιδιαίτερη με την νερά προσευχή. Αυτή η προσευχή, η νερά προσευχή, χρειάζεται μεγάλον αγώνα. Και ένας φυγόπονος
δεν μπορεί να περιέλθει σε αυτόν τον χώρο την ωράς προσευχής, διότι δεν μπορεί να την εξασκήσει. Διότι η φυγοπονία και η φιλιδονία δεν είναι σύμμαχοι στον πνευματικό αγώνα. Και ο γέροντας μας έλεγε ότι αφού δια φιλιδονίας ήρθε η πτώση στον άνθρωπο, δια φυγοπονίας θα επανέβει ο άνθρωπος στον παλαιόν εαυτόν του, τον κατά Θεό Χριστέντα. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα στις μέρες μας που είμαστε ράθυμοι και είμαστε φυγόπονοι άνθρωποι, έτσι μαθαίνουμε από το πνεύμα της εποχής, στη φυγοπονία αντέτασε τη φιλοπονία. Και επειδή είμαστε και νέα παιδιά τότε και είμαστε έτσι λίγο ράθυμοι και νοχελείς στην πνευματική αγώνα, στον πνευματικό αγώνα, ο γέροντας μας παρότρινε να είμαστε φιλόπονοι άνθρωποι, φιλόπονοι μοναχοί, για να μπορέσουμε να γευτούμε κι εμείς η χάρη του Άγιου Πνεύματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής, ο κύριος Νιχωρίτης. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Ευλογείτε, σεβασμιότατε. Ο κύριος σας ευλογεί. Είμαι ο Κώστας, ο Νιχωρίτης, ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που το 2016 συμμετείχαμε στο συνέδριο στη Μόσχα. Είχα την τιμή σαν απόφοιτος Αθωνιάδος, πριν πάω στην Αθωνιάδα, να βρεθώ μερικούς μήνες στο Άγιον Όρος και δει στη Νέα Σκήτη με τον Γέροντα. Πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία. Και έτσι από πρώτο χέρι είχα δεχτεί τις ευλογίες. Το χαρακτηριστικό του Γέροντα ήταν ότι ήταν αετός. Ήταν στην κορφή. Ενώ εμείς πιάναμε τις πλαγιές από κάτω και ήθελε και εμάς με τα μάτια τα δικά του να δούμε τους πνευματικούς ορίζοντες. Μάλιστα. Επειδή είχα και την τιμή και σαν συμπατριώτης με τον Παπα Εφραίμ τον Κατωνακιώτη, είχε και αυτός αστήρας θέλος διαφέρει, είχε μια άλλη θεώρηση, μεγάλη ευλογία. Θέλω να σας αναφέρω κάτι με τον Γέροντα όταν ησύχαζε εκτός μονής στο βατοπέδι απ' έξω εκεί στο κελάκι. Τον είχα επισκεφτεί με το γιο μου το μεγάλο, ο οποίος είχε αποστρατευτεί και πηγαίναμε για κάμια συμβουλή. Και πραγματικά ανέφερε ότι θα βρεθεί σε κρατική δουλειά και θα πάρεις και μια παιδούλα, λέει, θα κάνεις οικογένεια. Και πραγματικά βγήκε αληθινός. Εγώ δεν το καταλάβαινα τότε, αλλά μετά διορίστηκε πολιτικό προσωπικό στο Δημόσιας Τάξης και στο Εθνικής Άμυνας. Παντρεύτηκε και έχει και τρία παιδάκια και έτσι η ευχή του Γέροντα μας ακολούθησε. Είμαι ευγνώμων, ευχαριστώ τον Θεό που για πρώτη φορά είχα πάει στο Άγιον Όρος και βρέθηκα σε τέτοια, χέρια. Και τον ευγνωμονώ φυσικά, και όταν έχουμε τέτοια πρότυπα στη ζωή μας, όσο και να θέλουμε δεν μπορούμε να λαθέψουμε. Γιατί ήπιαμε νερό από την πηγή και ήπιαμε κρασί από το βαρέλι. Όχι αυτά τα μεταποιημένα που υπάρχουν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, να εύχεστε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, Θεός μαζί σας. Κύριος Αντώνιος Ροκόπος. Ναι. Μάλιστα. Την ευχή σας, Αντώνιε. Θέλω να ρωτήσω γιατί ο άνθρωπος έχει την έφεση να θέλει να πηγαίνει πιο ψηλά από τους υπόλοιπους γύρω του. Δηλαδή ρίζα την πράγμα. Έτσι τον παράδεισο να θέλει κάποιος να πάει πιο ψηλά από τον άλλο. Δεν σας ακούμε, Γέροντα, δεν σας ακούμε. Κάτι έχει το μικρόφωνο σας. Πατέρα, στο μικρόφωνο του Γέροντα φτιάξτε, παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο του Γέροντα, πατέρες. Δεν σας ακούμε, Γέροντα. Ναι, τώρα ακούμε. Τώρα με ακούτε? Ναι, ναι. Πολύ καλά. Βλέπετε, οι μηχανές έχουν και τα αρνητικά τους. Και εγώ δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Κάμε και μια ζημιά εδώ τώρα. Λοιπόν, όταν θέλουμε να πάμε πιο ψηλά από τους άλλους, αυτό περιέχει στοιχεία, νομίζω, και λίγο
έτσι όχι υγιή και πνευματικά, διότι γιατί μας ενδιαφέρει οι άλλοι να πάμε πιο ψηλά από αυτούς. Να ανέβουμε ψηλά κοντά στον Θεό μαζί με τον αδελφό μας, ναι. Και να χαρούμε που οι αδελφοί μας είναι κοντά στον Θεό και εμείς είμαστε μαζί με τους αδελφούς μας. Ενωμένοι με τους αδελφούς μας, μάλιστα. Αλλά μόνοι μας δεν είναι καλό πράγμα να θέλουμε εμείς να πάμε ψηλά από τους άλλους. Αυτό περιέχει στοιχεία εγωιστικά και ατομικιστικά, εάν είναι έτσι όπως τα καταλαβαίνω βέβαια εγώ δυστυχώς. Είναι η έφεση του ανθρώπου να έχει πάντοτε με ένα πρωτείο, που είναι μεταπτωτικό φαινόμενο αυτό. Το κατά Θεόν είναι να θέλουμε να πλησιάσουμε τον Θεό μέσα από τον αγώνα τον πνευματικό. Και όσο κατεβαίνουμε, τόσο ανερχόμαστε. Όσο ταπεινούμεθα, τόσο πλησιάζουμε τον Θεό. Όχι ξεπερνώντας τους αδελφούς μας, αλλά κατερχόμενοι στα πόδια των αδελφών μας. Όπως ο Κύριος μας έδειξε ότι υπό κάτω πάντων έγινε ο Κύριος για να έρθει και να μας δείξει και εμάς τον δρόμο της σωτηρίας μας. Ευχαριστώ. Κυρία Μιχαλακίδου, Αγγελική. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Άκουσα σε μια ομιλία σας ότι ο μοναχός πρέπει να καταλάβει ότι είναι αυτός και μόνο ο Θεός. Αλλά αυτό με μπέρδεψε λίγο. Δηλαδή, μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Και πώς μπορείς να μην, αν είσαι φυγόπονος, να μην είσαι φυγόπονος. Μάλιστα. Λέει ένα ρητό των πατέρων, εάν δεν είπε ο μοναχός στην την καρδία αυτού ότι εγώ και ο Θεός είμαστε, μόνον ουχε βρίσκει ανάβαυση. Δηλαδή είναι ένα στάδιο δύσκολο βέβαια, αλλά απαραίτητο για τον μοναχό να πει στον εαυτόν του και να κάνει βίωμα του στον κόσμο, αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο εγώ και ο Θεός. Για να μπει σε μια κατευθείαν διαδρομή σχέσεις με τον Θεό Πατέρα του και χωρίς τίποτα άλλο. Εάν ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, θα διασκορπίσει το νου του και την υπάρχουσα δύναμή του και θα αρχίσει να σκέφτεται διάφορα άλλα πράγματα. Χρειάζεται πάρα πολύ στην αρχή. Εάν προχωρήσει ο μοναχός και προχωρήσει πνευματικά και τελειωθεί εν Χριστώ, τότε θα ακούσει από τον Χριστό τον ίδιο αυτό που άκουσε και ο Πέτρος, που του είπε το Αποστόλο Πέτρο και εσύ ποτέ επιστρέψα, στήριξαν τους αδελφούς σου. Δηλαδή η χάρη σας στείλει τον μοναχό να γίνει διδάσκαλος και πατέρας των αδελφών του. Αλλά στην αρχή οφείλει να απαρνηθεί τα πάντα. Όπως είπε και ο Χριστός στους Αγίους μαθητές του, αφήστε τα πάντα και ελάτε πίσω μου. Ούτε τον πατέρα δεν άφησε να επαναθάψει ο άλλος. Η φιλοπονία κατορθώνεται με την ακρίβεια του προγράμματος. Δηλαδή να πει κανείς ότι εγώ θα κάνω το πρόγραμμά μου. Δεν θα δεχθώ καμία υποχώρηση. Και δεν θα δεχτώ κανένα συμβιβασμό στην τήρηση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας. Το λέει η εντολή του Χριστού, δεν δέχομαι κανένα συμβιβασμό και καμία υποχώρηση. Ό,τι και αν γίνει. Και με αυτό το γενναίο φρόνημα έρχεται η χάρη και ευλογεί τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλά, Αγγελική. Θέλω μαζί σου. Κουρουφέξης Κωνσταντίνος. Τι Κωνσταντίνε. Ευλογείται, Γέροντα. Ο Κύριος. Θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις, αν έχει ευλογία. Κωνσταντίνε μου, μια-μια, γιατί εγώ είμαι γέρος και δεν θα τις θυμάμαι. Να ευλημένω. Το πρώτο είναι πώς μπορούμε να διακρίνουμε τα δάκρυα στην προσευχή, αν είναι κατά Θεόν ή αν είναι από συναισθήματα, δεδομένου ότι έχουμε διάφορες αλλοιώσεις σαν άνθρωποι. Πολύ ωραία. Ο γέροντας μας, ο αείμνηστος, μας έλεγε ότι να μην πολύ πραγμονούμε στην αρχή αν τα δάκρυα είναι συναισθηματικά ή κατά Θεόν ή από οπουδήποτε προέρχονται, διότι τα δάκρυα είναι κατά πάντα ωφέλιμα. Και δεν είναι ωραίο πράγμα στην αρχή να βάλουμε ερωτηματικά, διότι θα χάσουμε τη χάρη. Δηλαδή έχουμε δύο δάκρυα και εμείς μια σταλαγματιά κάθε τόσο. Αν αρχίσουμε να ρωτούμε αυτό τώρα ήταν από τον Θεό, αυτό ήταν από το συναίσθημα, θα μπούμε σε άλλους διαλογισμούς και θα χάσουμε τη χάρη. Να λέμε, εγώ κλαίω για τις αμαρτίες μου. Όπως και αν έρχονται τα δάκρυα, από όπως και αν έρχονται, μου ωφελούν. Όπως λέμε στην Κύπρο, στην αναβροχιά φυλάκια το χαλάζει και συναισθηματικά, ναι, δεν μας ωφελούν τώρα έτσι όπως είμαστε χάρη. Στη συνέχεια θα τα καταλάβουμε. Αλλά τα δάκρυα της μετανοίας, τα δάκρυα τα ταπεινά, τα οποία μας δίνουν μετάνοια και αίσθηση μετάνοιας
στην καρδιά μας και ταπείνωση, αυτά πάντα είναι ωφέλιμα και χρήσιμα. Και να τα αξιοποιούμε, να τα καλλιεργούμε αυτά τα δάκρυα. Και ο Θεός σιγά σιγά θα τα καθαρίζει. Διότι συναισθήματα έχουμε οπωσδήποτε. Δεν είμαστε χωρίς συναισθήματα άνθρωποι. Ασφαλώς είναι όλα μέσα. Το δεύτερο είναι πώς να αποφύγουμε την ακιδεία. Ακιδεία είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, η ακιδεία αποφεύγεται με την τήρηση του προγράμματος. Να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας. Όχι καταδυναστευτικό πρόγραμμα, αλλά ακρίβεια με χαρά στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή θα κάνω την προσευχή μου, θα κάνω τη μελέτη μου, θα κάνω τα απαραίτητα που μου χρειάζονται και αισθάνομαι χαρά και ευλογία για αυτό το πράγμα. Διότι αν αφαιθώ στο τι θέλω να κάνω εγώ τώρα και όχι στο τι πρέπει να γίνει, θα μπούμε σε περιθώρια ραθυμίας και αμέλειας, η οποία θα έρθει η ακιδεία μετά που είναι ψυχικό και σωματικό φαινόμενο και θα μας διαλύσει. Το τρίτο είναι πώς να αποφύγουμε τη λύπη και την αποθάριση σύμφωνα με τον παππού τον Ιωσήφα που τον έζησε τόσα χρόνια. Ναι, με την πίστη. Με την πίστη. Με την πίστη ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα και έπαθε τα πάντα για μένα και δεν είναι δυνατόν οι αμαρτίες μου και οι αποτυχίες μου να γίνουν αιτία να καλύψουν την θυσία του Χριστού μας. Είναι βλασφημία, έλεγε ο Γέροντας, να πιστέψω ότι όσες αμαρτίες καν έχω, θα καταργήσω και θα εξουδετερώσω το αίμα του Χριστού που έδωσε στο Γολγοθά για μας. Άρα ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει και όχι για να μας απολέσει. Και επίσης γεννά την προσευχή, την επίκληση του Αγίου Ονόματος του Χριστού μας και βοηθούσε πάρα πολύ η προσευχή εξομολογητική. Αυτές οι προσευχές που μας έλεγε ο Γέροντας, οι αυτοσχέδιες, οι εξομολογητικές προσευχές που ήταν με πενετή ανέδεια που παρακαλούσαν τον Χριστό να έρθει να μας βοηθήσει, να μας σώσει, να μας λυτρώσει, αυτές ήταν πολύ ενθαρρυντικές και πάρα πολύ ωφέλιμες για τον άνθρωπο που παλεύει την απελπισία και με τη λύπη. Ευχαριστώ, Γέροντα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Τρυπόλεως. Μάλιστα. Το μικρόφωνο ανοίξτε, πατέρες, εκεί. Ανοίξτε το μικρόφωνο, σας παρακαλούμε. Προχωρούμε και θα επανέλθουμε. Κυρία Εμμανουέλα. Ευλογείτε, Πανιερότατε, τι κάνετε. Ο Κύριος, όσο το θέλω καλά εσείς. Έχω δύο ερωτήσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη μου έκανε εντύπωση ότι οι πρώτοι χριστιανοί, οι δίκαιοι όπως ήταν ο Αβραάμ, ο Ισάκ και οι αμαρτωλοί όπως ήταν ο Δαβίδ που συνέχεια μετανόησε και ο Κάιν, μιλούσαν στον Θεό και τους απαντούσε και άκουγαν τη φωνή του Θεού. Την άκουγαν και ό,τι τους απασχολούσε τους το λέγαν στον Θεό. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε εμείς να έχουμε αυτή την πίστη και την επικοινωνία με τον Θεό. Ναι, βέβαια οι άνθρωποι τότε, αδερφοί μου, ήταν πολύ καθαροί άνθρωποι. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης ήταν καθαροί άνθρωποι. Και είχαν αυτή την άμεση πληροφορία από τον Θεό που τους μιλούσε μες στην καρδιά τους. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, ο Δαβίδ ήταν προφήτης. Όλοι αυτοί ήταν δίκαιοι άνθρωποι. Αλλά και όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη βοήθεια, τότε ο Θεός κατευθείαν μιλά στην καρδιά του ανθρώπου. Αλλά εάν έχουμε ανθρώπινη παρηγορία και ανθρώπινη παρουσία, ο Θεός μας μιλά μέσω των ανθρώπων. Εάν έχουμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, το πνευματικό μας δίπλα μας, θα μας μιλήσει μέσω του πνευματικού μας. Θα μας μιλήσει κατευθείαν. Θα σου πω ένα περιστατικό. Ένας Άγιος Γέροντας είχε μια απορία. Και προσευχόταν στο Θεό να του αποκαλύψει τη λύση της απορίας του. Και ενώ ήταν συνηθισμένο να λαμβάνει πληροφορία από τον Θεό, δεν την έλαβανε. Πέρασαν τρεις εβδομάδες και δεν την έλαβανε πληροφορία. Είπε, θα πάω να ρωτήσω τον γείτονα, τον αδερφό που ήταν δίπλα του. Και μόλις έκλειδωσε την πόρτα και ξεκίνησε να πάει στον γείτονα, τον πληροφόρησε ο Θεός την απάντηση. Και λέει στον Θεό, καλά, γιατί δεν μου το λέγε τόσες μέρες.
Τώρα που ταπεινώθηκες και πήγες να ρωτήσεις, τώρα σου απάντησα. Σήμερα έχουμε την Εκκλησία, μας απαντάει η Εκκλησία. Έχουμε τους πατέρες μας, έχουμε τους αδερφούς μας. Και η ερώτηση και η απάντηση είναι πιο ασφαλής οδός και πιο ταπεινή. Διότι αν πιστεύουμε στο λογισμό μας, μπορεί να πανέστε. Και τι συμβούλευε ο γέροντας Ιωσήφ τους νέους ανθρώπους, φοιτητές? Ο γέροντας τους νέους ανθρώπους συμβούλευε να έχουν ζωντάνια πνευματική, να αγαπούν πολύ τον Θεό και να φυλάξουν τον εαυτό τους καθαρό από αμαρτίες σαρκικές. Και εκεί που είχαν αδυναμίες και πτώσεις, να γύρονται πάνω, να μην χάνουν το θάρρος τους, να καταφεύγουν στο ιατρείο της Εκκλησίας στην εξομολόγηση και να συνεχίσουν τον αγώνα τους χωρίς να φοβούνται καθόλου. Και να έχουν κινητήρια δύναμη την αγάπη του Χριστού μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Διαμαντοπούλου, Εκατερίνη. Ανοίξτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Την ευχή σας σεβασμιότατε. Του Κυρίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, διότι από τα φοιτητικά μου χρόνια σας ακούω από τις ομιλίες που μας είχε στείλει μέσω κασετών ο εκλεκτός φίλος ο Χρήστος ο Νικολάου από την Κύπρο. Ωραία. Με βοηθήσω την... ο Χρήστος την χάνει κουμπάρος μου, εκλεκτός φίλος, και θα ήθελα πέρα από τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη βοήθειά σας που μου προσφέρετε μέσω των ομιλιών αυτών, να καταθέσω και μία εξαιρετική επικοινωνία και ευλογία που είχα με τον γέροντα Εφρέμ της Αριζόνα. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σήμερα είμαι τρίτη εκ μητέρα και το 2010 που βρέθηκα στην Αριζόνα στο Φίνικα της Αμερικής στη Μονή του Αγίου Αντωνίου, προσκύνησα εκεί την κάρα του Οσίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή που βρισκόταν στην Αριζόνα. Μας μίλησε πάρα πολύ για τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, ο γέροντας Εφρέμ, και με το προορατικό του χάρισμα μου είπε, παιδί μου, έχεις δύο παιδάκια, κάτι τον ρώτησα προσωπικό, ωραία, μου λέει, να κάνεις και μία Εφρεμία, ένα τρίτο παιδάκι, την Εφρεμία. Λέω, γέροντα, να είναι ευλογημένο. Επιστρέφοντας πίσω, πράγματι, μας ήρθε στη ζωή ένα κοριτσάκι, θα σας το δείξω τώρα. Αυτή είναι η Εφρεμία μας. Η Μαρία Εφρεμία μας. Από την Παναγιά και τον γέροντα Εφρέμ, τον Ησυχαστή. Τον γέροντα και την ευχή της Παναγίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να καταθέσω και να σας ευχαριστήσω για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Δήμητρα, καλή. Το μικρόφωνο σας ανοίξτε. Γέροντα, την ευχή σας. Ήθελα απλά να σας πω ότι επειδή είμαι φοιτητρία στο ΤΕΠΑΚ και αρχίσαμε τις εξετάσεις μας. Πολύ ωραία. Θα διαβάζετε μόνο και να μπορέσουν να πιάσουν και οι ευχές μας. Γιατί αν δεν διαβάζομαι, μόνο με τις ευχές δεν περνάμε τα μαθήματα. Ναι. Αν και εγώ πέρασα αρκετά μαθήματα με τις ευχές των πατέρων, αλλά εσείς να διαβάζετε. Ευχαριστώ. Είμαι η Αλεξάνδρα. Ναι, Αλεξάνδρα, να ζήσεις, κόρη μας. Σε πάντα καλά. Παναγία μας δίσου. Ναι. Η κυρία Κυριακή. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας, γέροντα. Την ευχή σας. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, Πάτερ μου, εσείς. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους σας μιλώ. Πού βρίσκεσαι, λέει, Κυριακή? Πού είσαι τώρα? Πού είσαι τώρα? Γερμανία, Πάτερ μου. Εταγιώσαμε τις σπουδές μας, δόξα τω Θεώ. Και τώρα κάνουμε ειδικότητα, παιδιατρική. Θα σας μαζί σου, Κυριακή. Να είστε καλά, Πάτερ μου. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είχατε έτσι μεγάλη απορία. Επειδή έχουμε έτσι μωράκια άρρωστα στην κλινική και κάποιες φορές, ειδικά έτσι τα πρόωρα, πεθαίνουν. Εμείς σαν γιατροί έχουμε
όχι το δικαίωμα, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε αεροβάφτισμα ή μόνο η ιερέας μπορεί να το κάνει τούτο. Ας πούμε, πάντα σταυρώνω τα μωράκια όσο μπορώ, έτσι διακριτικά, αλλά το αεροβάφτισμα μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Το αεροβάφτισμα, Κυριακή μου, είναι ένα βάφτισμα εκτάκτου ανάγκης και μπορεί κάθε χριστιανός ορθόδοξος να κάνει αυτό το βάφτισμα προκειμένου να πάρει τη χάρη το παιδάκι και να μην φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς βάφτισμα. Οπότε μπορούμε και εμείς οι λαϊκοί να το κάνετε αυτό το πράγμα. Και αν το παιδάκι με την ευλογία του Θεού ζήσει, θα κάνει κανονικό βάφτισμα στη συνέχεια. Και αν κοιμηθεί, θα το πάρει ο Κύριος κοντά του. Στη Γερμανία μου λένε ορθόδοξοι, ας ζήσει το παιδάκι, εντάξει, αλλά είναι ευλογία. Καλό του κάνετε, κακό δεν του κάνετε. Mm. Θα έχει τη χάρη του Θεού. Θα το οικονομήσει ο Θεός. Για να το οικονομήσει όσο αυτή στα χέρια σας και να μπορείτε να κάνετε αυτό το Άγιο πράγμα, θα έχει ο Θεός μέρημα του και αργότερα. Δεν ξέρουμε πώς ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου μέσα από την ελευθερία του πάντοτε, βέβαια. Και όταν του δίνουμε να έχουμε, όταν δεν έχει όνομα, ακόμα οι γονείς σου δεν το ονομάσαν, αν το ονομάσαν, μπορώ να το λέω Κάρολιν, ας πούμε. Δεν το όνομα. Το όνομα είναι. Το όνομα δεν το παίρνουμε στο βάπτισμα μας. Το όνομα το παίρνουμε την 8η ημέρα. Γι' αυτό, ό,τι όνομα και αν το δώσεις, εντάξει, σχετικό είναι. Ναι. Το σημασία έχει θα βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό έχει σημασία. Να ευχαριστώ καλά, πάρα, Κυριακή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ που σας άκουσα. Εγώ το ίδιο, Κυριακή. Καλή επιτυχία στις σπουδές σου. Ευχαριστώ, Γεροντά μου. Κυρίως Κανελόπουλος, δοκιμάστε πάλι το μικρόφωνο σας. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Ο Σπύρος είμαι από την Αθήνα. Ναι, Σπύρο μου. Τι κατάλαβα που σε είδα. Τι κάνεις. Καλά είσαστε, Γέροντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Και εγώ χαίρομαι, Σπύρο. Θυμούμαι τις παλιές μέρες που σε γνώρισα παλιά, πριν χρόνια πολλά. Ναι, τότε από τη Νέα Σκήτη. Τη Νέα Σκήτη, Σπύρο, είχες έτσι, ναι. Ναι, ήμουν μικρός τότε. Μας έκανες και διάφορα καλά πράγματα εκεί. Γέροντα, καταρχάς, βασικά θα ήθελα να πω κάτι για τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό. Γιατί αυτό ίσως δεν έχει ακουστεί, αλλά θα έπρεπε να ακουστεί. Στην ουσία, αναξίωζω εγώ, Γέροντα. Δηλαδή, η ευχή του Γέροντα του Ιωσήφ του Βατοπεδινού με έχει γυρίσει πίσω στη ζωή, γιατί το 1987 έπρεπε να είχα πεθάνει με ηλεκτροπληξία φοβερή. Αλλά η ευχή του Γέροντα με γύρισε και η Παναγία με γύρισε πίσω, δηλαδή, η ευχή του Γέροντα. Και αυτό υπάρχει στο διαδίκτυο, βέβαια, ιστορία. Και είμαι ευγνώμων στο Γέροντα αυτό που μιλάμε και κάθε φορά του έλεγα, Γέροντα, με την ευχή σου αναπνέω. Με τις ευχές σου αναπνέω. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ότι η ευχή του Γέροντα με γύρισε πίσω στη ζωή, μετά από φοβερούς πόνους, δηλαδή, που είχα από ηλεκτροπληξία που είχα πάθει, ναι, μέσα σε ένα μαύρο σκοτάδι. Κάτι θυμάμαι, Σπύρο, θυμάμαι αυτό το γεγονός που το λες. Τι είπατε, Γέροντα? Το θυμάμαι αυτό το γεγονός που μου λες τώρα, το θυμάμαι. Ναι, ναι, αυτό έγινε το 1987. Ναι, κόλλησε, ναι, το ρεύμα πάνω μου. Ναι, 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 θυμάμαι, Σπύρο. Δόξα σε ο Θεός. Έχω μια ερώτηση να σας κάνω, Γέροντα. Ευχαριστώ, Σπύρο, μπορώ να σου απαντήσω. Υπάρχει μια τάση από πιστούς που λένε ότι εκοσμίκευσε η Εκκλησία. Όμως, εσείς δώσατε την απάντηση και με ανέπαυσε πάρα πολύ. Είπετε ότι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είπε ότι μπαίνει κανείς μέσα στην Εκκλησία για να, πώς το λένε, να διορθώσει τον εαυτό του, όχι για να διορθώσει την Εκκλησία. Και αυτό με ανέφερε πάρα πολύ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πώς θα καταλάβουμε εμείς οι πιστοί ότι βαδίζουμε σωστά σε τελική ανάλυση, μήπως υπάρχει σε εμάς η εκοσμίκευση και από τη συσκότηση του νου μας δεν βλέπουμε και νομίζω ότι πάμε καλά. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Νομίζω, Σπύρο μου, ότι από τη στιγμή που νομίζουμε ότι πάμε καλά, τότε πάμε στραβά και δεν πάμε καθόλου καλά. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι
έχει ανάγκη μετανοίας mm-hmm. και προσεύχεται με μετάνοια και με δάκρυα μπροστά στο Θεό, τότε σημαίνει ότι τότε πάει καλά. Mm-hmm. Διότι η μετάνοια είναι αυτή που δείχνει την ποιότητα της πνευματικής ζωής μας. Το ότι πάμε καλά, αν λέμε στο λογισμό μας ότι πάω καλά και είμαι καλά, τότε κάτι δεν πάει καλά. Τότε όλα δεν πάνε καλά μάλλον. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μαζί σας. Κυρία Πετροπούλου, Βασιλική. Γεια σας. Με ακούτε? Ναι, βέβαια. Στην αρχή σας, κύριε Γέροντα, με έχετε βοηθήσει χωρίς να το ξέρετε. Μένω στη Δεκέλεια, στην αεροπορική βάση Δεκελίας. Εύχομαι κάποτε να σας συναντήσω, κυρία Ζώση. Και χαίρετε και σε όλο τον κόσμο. Σας είχα έρθει στην παρουσίαση του Αγίου Ιωσήφ. Δεν μπόρεσα να σας δέχει πολύ κόσμο. Ναι, πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε να κάνω δύο ερωτήσεις ή μία. Και ευχαριστώ και τον κύριο Νικόλαο που μου έδωσε τον λόγο και για όλα αυτά που κάνει. Κάντε τις δύο ερωτήσεις, αλλά μία για να τις θυμάμαι. Και καλό παράδειγμα. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι που έχει σχέση με το θέμα που μιλήσατε, τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ. Θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε ότι ήταν αγράμματος και έχει γράψει πολλά βιβλία. Έχω διαβάσει από τα βιβλία του. Αν η Δεκάφωνο Σάλπιγγα, μπορούμε να τη διαβάσουμε εμείς οι κοσμικοί που ζούμε στον κόσμο και θέλουμε να έχουμε πνευματική ζωή, ή είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να ακολουθήσουμε ό,τι λέει, αλλά αν είναι και αυτό πνευματικό βιβλίο που κάνει για εμάς τον κόσμο, και αν ακούνε και οι συναδελφοί εν Χριστώ, αν κάνει να το έχουμε αυτό το βιβλίο σαν οδηγό στον κόσμο. Αυτό, Πάτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Γέρον Ιωσήφ, ο Άγιος, ο Όσιος, ο Σπηλαιώτης, και ο Γέρον Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, ήταν και δύο πολύ ολίγο γραμμάτων σχολικών. Ο Γέρον Ιωσήφ, ο Όσιος, έγραψε τη Δεκάφωνο Πνευματική Σάλπιγγα, την οποία σχολίασε ο μαθητής του, ο γεροντάς μας, ο Γέρον Ιωσήφ, Βατοπεδίου. Σίγουρα είναι ένα πολύ πνευματικό βιβλίο, αναφέρεται στους ψυχαστάς μοναχούς. Αλλά δεν βλάπτει να το διαβάσει κανείς, γιατί θα πάρει από αυτό όσα είναι για τον εαυτό του. Θα εμπνευστεί από τη χάρη που είχαν οι ασκητές, θα δει πώς ζούσαν οι πατέρες, και ανάλογα θα κάνει τον εαυτό του με διάκριση τι μπορεί να κάνει από αυτό, αλλά από το που περιγράφει ο γέροντας εκεί. Δεν είναι το εξωτερικό στοιχείο τόσο σημαντικό, αλλά η διάθεση των πατέρων, ο ζήλος, η ακρίβειά του, η ταπείνωσή του, ο αγώνας στην προσευχή, αυτό θα δούμε μέσα από τα συγγράμματα των πατέρων. Αλλά και επειδή τα γράψω με Πνεύμα Άγιο, το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο είναι διοχετευμένο στα γράμματα αυτά των Αγίων, ενισχύει και παρηγορεί την ψυχή μας. Και αν δεν καταλάβουμε και πολλά πράγματα, πάλι μας οφείλει η ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων. Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση. Δεν σας ακούμε όμως. Μάλλον έκλεισε η φωνή. Προχωράμε. Ιωάννης Βριώνη. Γεια σας Γέροντα, την ευχή. Γεια σου, Ιωάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιωάννη. Τι κάνεις, καλά? Μια χαρά, δόξα ο Θεός. Ιωάννη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Γέροντα μου, πώς ήταν η πρώτη σας συνάντηση με τον Γέροντα μας Ιωσήφ, το Βατοπεδινό? Πώς ήταν η πρώτη σας? Ιωάννη μου, τι να σου πω, ήταν τραγική η πρώτη μου συνάντηση, διότι, όπως είπα προηγουμένως, το 1973 συνδέθηκα με τον Γέροντα για αλληλογραφία, αλλά το 1976 το συνάντησα για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος. Και δεν ήθελα να του πω ότι είμαι εγώ που είχαμε αλληλογραφία. Δεν ξέρω τι με έπιασε, είμαι και σαν σπυραδός και δεν ήθελα να του πω. Και αυτός με ρωτούσε συνέχεια, είσαι ο Ανδρέας? Εγώ δεν λέω, όχι, είμαι ο Αντώνης. Λέγα άλλο όνομα. Και συνέχεια με ρωτούσε, δεν είσαι ο Ανδρέας? Και έλεγα, όχι, είμαι ο Αντώνης. Και μου έλεγε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα? Έλεγα, όχι, δεν το ξέρω. Τα έκανα σε λάτα την πρώτη φορά.
Αλλά μετά εντάξει, τα έφτιαξα. Ευχαριστώ, Γέροντα. Να είσαι καλά, Ιωάννη. Γέροντα, ο Γέροντας Εφραίμ από το Βατοπέδι θα θέλει να σε μιλήσει. Α, πολύ ωραία. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Ευλογείτε, Γέροντα, ευλογείτε. Γέροντα, την ευχή σου. Καταντήσαμε να μιλούμε μέσω οθόνης. Πολύ χαίρομαι πράγματι που μιλάτε σε τόσο κόσμο, σε τόσες χιλιάδες ανθρώπων. Και πραγματικά έτσι πολύ συγκινηθήκαμε με αυτά που ακούσαμε, παρόλο που τα ξέρουμε εμείς. Όμως έτσι μπορώ να πω ότι Γέροντα, με αυτό το βιβλίο που ετοιμάζουμε τώρα, που είναι μυσταγωγία προσευχής κατά τον Γέροντα Ιωσή του Βατοπεδινού, ο δικός σας ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος έκανε αυτή όλη τη δουλειά και απομαγνητοφόρησε όλες τις προσευχές που τις βάζουμε εκεί στο δεύτερο μέρος, πραγματικά φαίνεται ο Γέροντας, η ταπείνωση του Γέροντος, η μετάνοια του Γέροντος, και σαν που να είναι και να αισθάνεται ως ένας κακούργος. Πράγμα. Έτσι ακριβώς ευβίωσε, όπως ξέρεις και εσύ, και πραγματικά αυτόν το ψηλώνει στα μάτια πρωτίστως του Τριαδικού Θεού μας και δεύτερος στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έστειλε στα πόδια αυτού του ανθρώπου και μαθητεύσαμε, είδαμε το Α μέχρι το Μ και την πνευματική ζωή. Πολύ ωραία, Γέροντα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ την ομιλία με τόσες χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό μια ευλογία Θεού, Γέροντα. Είναι μια ευλογία Θεού. Και ευχαριστούμε και εσάς που το κάνετε, διότι χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Γκουράρος, ο οποίος αυτά τα σκέφτεται και τα προχωρεί. Να είστε καλά, Γέροντα μου. Την ευχή σας. Να πω ότι πράγματι αυτό το βιβλίο που ετοιμάζει η Ράμονη Βατοπεδίου, Μυσταγωγία Προσευχής, είναι μια αποκάλυψη. Ακόμα και εμείς που ζήσαμε τον Γέροντα και μας τα έλεγε και τα ακούγαμε τότε σαν μικρά παιδιά, δεν καταλαβαίναμε πολλά πράγματα. Αλλά όσο μεγαλώνουμε και εμείς στην ηλικία, βλέπουμε τον πλούτο της χάριτος και το περιεχόμενο του Γέροντα, ο οποίος στεκόταν ως κατάδικος. Ως κατάδικος ενώπιον του Θεού, θυμάμαι μια φορά μου είπε ότι όταν προσεύχομαι, παιδί μου, είμαι σαν το κατάδικο μπροστά στο κριτήριο. Ρώτησα, Γέροντα, πώς μπορείς και προσεύχεσαι με τόσα δάκρυα. Και μου λέει, άμα δεν αισθανθείς κατάδικος μπροστά στο κριτήριο, θα κλαις και εσύ όπως κλαίω και εγώ. Είχε ένα αυτό το αίσθημα. Και μια φορά έλεγε, το εκείνο που δεν θα αντέξω είναι όχι την καταδίκη, αλλά ότι θα αναγκάσω τον Χριστό να εκφωνήσει την καταδίκη μου. Και έλεγα ότι, Χριστέ μου, αν θε με καταδικάσεις, πες το μέσω κάποιου άλλου, όχι εσύ ο ίδιος να μου το πεις. Αυτό δεν θα το αντέξω. Εσένα που αγαπώ και με αγαπάς, να σε αναγκάσω να μου πεις την καταδίκη μου. Και θρυνούσε, βέβαια, ο Γέροντα για αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτά καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν ομοία χάρη. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, δυστυχώς. Να έχουμε την ευχή του, Γέροντα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σου να έχουμε. Ιωάννου Ανδρέας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γέροντα μου. Καλησπέρα, Ανδρέα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ? Και εγώ δόξα τω Θεώ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω λίγο. Μιλάς εσύ, μίλησε ο Γέροντας που το βατοπέδι. Τι να πούμε άλλο? Αλλά μια απλοϊκή ερώτηση. Επικαλούμαστε τον Αλφάγιον, τον Βίταγιον, τον Ένανόσιον, τον Μάρτυρα, τον Ένα. Τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μπορούμε, σε αυτούς, μπορούμε να επικαλούμε, τους επικαλούμαστε σαν προσευχή? Βεβαίως, από τους γιορτάζουμε και στην Εκκλησία. Άραστε. Και ήταν πολύ μεγάλοι προφήτες. Ο Άγιος Παΐσιος τους ευλαβείται ιδιαιτέρως και έλεγε ότι πολύ μεγάλοι ήταν οι προφήτες λόγω ότι βάσταζαν τον λαό του Θεού. Βεβαίως. Αυτό, Γέροντα. Ναι, βεβαίως, Ανδρέα μου, να είσαι πάντα καλά. Τα θυμίζαμε. Ο κορονοϊός μας έκαμε και καλά και κακά. Να είσαι πάντα καλά. Κυρία Καραολιά Άντρη. Γέροντα, λογείτε. Ο Κύριος, τι κάνετε? Καλά. Χαιρόμαστε πολύ που σας παρακολουθούμε. Να είστε πάντα καλά, αδελφοί μου, θέλω μαζί σας. Ζηλεύουμε πάρα πολύ, όπως σας έχουμε ξαναπεί, τους λεμεσιανούς που σας έχουν
ανάμεσά τους, αλλά παρόλα αυτά, χάρη της τεχνολογίας, ίσως να σας παρακολουθούμε περισσότερο και από αυτούς. Μία ερώτηση. Ναι. Σας αγαπούμε πολύ. Μία ερώτηση θα θέλαμε να κάνουμε, Γέροντα. Ξέρουμε, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, έχετε ζήσει κοντά στον Άγιο Παΐσιο, ζήσατε κοντά στον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, το γέροντά σας. Έτυχε ποτέ να καταθέσετε κάποιο προβληματισμό σε κάποιον από αυτούς τους Αγίους ανθρώπους, το οποιοδήποτε πνευματικό ή μη, και να μην πάρετε απάντηση? Και τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο? Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο γέροντας μας, όταν πηγαίναμε να τον εξομολογηθούμε, μας έλεγε «κάθισε, παιδί μου, κάθισε». Και συνήθως μας έλεγε από μόνος του τις απαντήσεις στα ερωτήματα και τα προβλήματά μας. Και έτσι είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε και να καθόμαστε και να απαντά από μόνος του. Μερικές φορές όμως που μιλούσαμε, δεν απαντούσε. Και καταλαβαίναμε ότι η απάντηση ήταν η σιωπή του. Η σιωπή του ήταν απάντηση. Επίσης, κάποιες φορές ο γέροντάς μας, ενώ ήταν ομιλητικός άνθρωπος και κοινωνικός και επικοινωνιακός άνθρωπος, έκλεινε το στόμα και δεν μίλωσε καθόλου. Και εμείς απορούσαμε, μα γιατί δεν μιλά τώρα? Μπορούσε να είμαστε σε μια συνάντηση κάποιων ανθρώπων και επισκόπων και κληρικών και μοναχών και αυτό δεν έλεγε λέξη. Άλλες φορές ήταν ομιλητικότατος, άλλες φορές ήταν μια λέξη. Εγώ μια φορά του λέω, γέροντα, γιατί δεν μιλούσε? Και περίμεναν όλοι να τους πει μια λέξη. Έλεγε, παιδί μου, δεν έχω λόγο. Και αυτό το απέδιδε στην παρουσία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήταν τόσο αρνητικοί απέναντί του και τόσο, ας πούμε, ακατάδεκτοι της χάριτος, που ο γέροντας δεν είχε λόγο στην καρδία του. Δηλαδή, ο γέροντας δεν μιλούσε από το μυαλό του, μιλούσε από την καρδία του. Εάν ο Θεός του έδινε λόγο στην καρδία, τον έλεγε. Δεν είναι όπως εμάς που μιλούμε από το μυαλό μας και καταρτίζουμε προγράμματα και σχέδια ομιλιών και τέτοια πράγματα και τα κάναμε σαλάτα στο τέλος. Εκείνος μιλούσε από την καρδία του, ό,τι του λέγει ο Θεός. Οπότε αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που ο Θεός δεν πληροφορούσε, γέροντας δεν μιλούσε καθόλου. Και παρεξηγείται μερικές φορές, διότι ήταν συνοφιωμένος και αμήλυτος. Και εμείς μας ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, διότι λέγαμε, αλλά γιατί δεν μιλά τώρα και όλοι περιμένουν να πει μια κουβέντα. Και αυτό δεν λέει τίποτα. Και εμάς μας έλεγε κάτι, δεν είχα λόγο, δεν είχα λόγο. Θα μπορεί να συμβεί και αυτό ακόμα, βέβαια. Και η αιτία ευχαριστούμε είναι πολύ, γέροντα. Το ακροατήριο, όχι ο γέροντας. Το ακροατήριο ήταν η αιτία. Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Καλή Παναγία μαζί σας. Ευχαριστούμε. Πατήρ Σημειώνα Αναστασιάδης. Δεν ακούγεται καλά, Πάτερ Σημειώνα. Δεν ακούγεται, έχει πρόβλημα με τον ήχο. Φτιάξτε τον ήχο, Πάτερ Σημειώνα, και θα σας ξανασυνδέσουμε. Χατζής Τωμάς. Την ευχή σας, σεβασμιότατε. Το κύριο, αδελφέ μου. Ήθελα να σας ρωτήσω, γέροντα, εάν στην εποχή μας που υπάρχει οικονομικά πολλά στα πνευματικά, υπάρχουν τέτοιοι αγωνιστές σαν αυτούς τους μεγάλους ασκητές που θα μπορούσαμε να τους πούμε και γίγαντε? Θωμά μου, η Εκκλησία γεννά τους αγωνιστές ανθρώπους του χάριτος. Και η Εκκλησία είναι μια μητέρα που γεννά συνεχώς τέκνα εν Χριστώ. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Και στον κόσμο και στην ηλικία σου και μεγαλύτερη και μικρή και μεγάλη και άντρες και γυναίκες. Και μοναχοί και κοσμικοί και κληρικοί και λαϊκοί. Βέβαια υπάρχουν. Αλίμονο, η χάρη του Χριστού μας γεννά τέκνα του Θεού. Αλλά δεν τα ξέρουμε εμείς. Μην νομίζετε ότι και τότε που ήταν οι γεροντάδες τους ήξεραν όλοι. Ελάχιστοι τους ήξεραν. Πατήρ Νικόλαος Μαυρουδής. Πανιερότατε, ευλογείτε. Ο κύριος Πάτερ, μου άστε καλά την ευχή σας. Είμαι διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευλογία να μιλώ μαζί σας. Και εγώ χαίρομαι, Πάτερ μου. Μία ερώτηση των ημερών.
Όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε διάφορες δοκιμασίες, διάφορες καταστάσεις στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και υπάρχει αυτό το θέμα των κεκλεισμένων των εκκλησιών. Διχάζεται ο κόσμος, άλλοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν κτλ. Πώς θα διαχειριζόταν ο γέροντας μια τέτοια κατάσταση στις μέρες μας και τι μπορούμε να συμβουλεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι αγανακτούν με όλες αυτές τις δοκιμασίες που περνάμε. Πολύ ωραία ερώτηση, πάτερ μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γέροντας, αδερφέ μου, ήταν άνθρωπος ο οποίος εκκινείται με μεγάλη άνεση και με ελευθερία σε οτιδήποτε είχε μπροστά του. Και πιστεύω ότι ο γέροντάς μας ήταν άνθρωπος που θα έκανε υπακοή στην Εκκλησία. Γιατί αυτό μας διδάσκει πάντοτε. Και δεν στεκόταν στο αν θα πάει στην Εκκλησία ή όχι, αλλά όπου και αν ήταν, ήταν ο τόπος του Εκκλησία. Να σας πω ότι εμάς όταν ήμασταν νέοι μοναχοί και είμαστε καμιά φορά εκτός Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη, στο κονάκι μας όπως το λέγαμε, δεν μας επέτρεπε να πάμε Εκκλησία ο γέροντας. Τι έλεγε, είσαστε νέοι μοναχοί και δεν πρέπει να πηγαίνετε στην Εκκλησία μες στον κόσμο, να μην σας το κελίσετε και να προσεύχεστε εκεί. Και μέναμε στο κονάκι μας και δεν πήγαμε στην Εκκλησία στον κόσμο, γιατί ήθελα να μέναμε απερίσπαστοι και όλοι να σκανδαλίζομαι και να σκανδαλιζόμαστε κι εμείς. Και αυτό το έκανε και ο ίδιος. Προσευχόταν στο δωμάτιο του, στο κελάκι του. Λοιπόν, ο γέροντας ήταν άνθρωπος υπακοής και αφού αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, η Εκκλησία μας το εισηγείται και η Εκκλησία το αποδέχεται, καλό είναι να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, πάτε μου, αυτό είναι πιο μεγάλη ασφάλεια, παρά να κάνουμε πράγματα δικά μας και να διορυθμούμε και να κατακρίνουμε την Εκκλησία και τους ποιμένες μας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ χειρότερο. Η υπακοή στην Εκκλησία δεν βλάφτει ποτέ. Η ανυπακοή φέρνει πάντοτε κακά αποτελέσματα. Έστω και αν μας στενοχωρεί. Όλοι μας στενοχωρούμαστε. Είσαι διάκονος, ξέρεις ότι όταν λειτουργούμε σε άδειες εκκλησίες, θλιβόμαστε όλοι μας. Αλίμονα, εμείς θλιβόμαστε πιο πολύ. Αλλά είναι μια οικονομία, μια διαχείριση ενός φαινομένου πρωτόγνωρου που η Εκκλησία το κάνει με πολύ σύνεση και με πολύ αγάπη. Δεν το θέλουμε, αλλά αναγκασμένοι το κάνουμε για το καλό του κόσμου. Να είσαι καλά, Διάκομο. Παναγία μαζί σου, παιδί μου. Κυρία Λούβη Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, την ευχή σας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελα να σας πω, παίρνω αφορμή από κάτι που αναφέρατε πριν εσείς, να σας περιγράψω ένα περιστατικό, να μου πείτε πώς το εξηγείτε και μετά να σας ρωτήσω κάτι που θέλω. Είχε τύχει μία φορά σε ένα συνέδριο, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, πήγα έτσι σαν αυτόματα, ας πούμε, πήγα και κάθισα δίπλα σε μία κοπέλα, αργότερα γίναμε λίγο φίλες, η κοπέλα ήταν από το Μαρόκο, ήταν μουσουλμάνα και αυτό που αισθάνθηκα καθώς καθόταν δίπλα μου στο κάθισμα, έτσι το νιώσα εγώ, μπορεί να πέφτω έξω, σαν να αισθανόμουν το Χριστό, δηλαδή αίσθηση που πολλές φορές δεν την έχω ακόμα και με αδελφούς, ας πούμε, στην Εκκλησία, αισθανόμουν ότι όντως μέσα της αισθανόμουν τον Κύριο. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί γίναμε αμέσως φίλες, δύο άγνωστοι άνθρωποι γίνανε φίλοι αμέσως. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο καλύτερος τρόπος να προσευχόμαστε για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, είτε γιατί είναι σε θρησκείες, είτε γιατί, ξέρω εγώ, είναι μπλεγμένοι με αιρέσεις και τα λοιπά. Ήθελα τη συμβουλή σας αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, αδερφή μου. Δεν υπάρχει καθαρισμένος τρόπος, αλλά οποιαδήποτε προσευχή για τον αδερφό μας είναι ευπρόσδεκτος. Και όπως έλεγε Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, με πόνο και με αγάπη να προσευχόμαστε για τον αδελφό μας. Δηλαδή ο πόνος μας γιατί ο αδελφός μας αγνοεί τον Χριστό μας και η αγάπη μας για τον αδελφό μας να μεταποιείται σε λόγους προσευχής και να εκχαίεται ενώπιον του Θεού ως προσευχή διάπειρο για να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει στην καρδιά του αδελφού. Αυτό είναι. Είναι θέμα της καρδιάς μας.
Να είστε πάντα καλά. Θεός μαζί σας. Γέροντα, είναι ο πατήρ Ηλίας, ο κεντροτής από την Αυστραλία. Είναι 6 παρά 20. Α, ωραία. Πατρός Θεών αδερφός. Ναι, ναι, είναι ξημερώματα στην Αυστραλία. Πάτερ Ηλία, το μικρόφωνο σας ακούμε. Ναι, ευλογείτε, Γέροντα. Πάτερ Ηλία, τι κάνεις, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι ώρα είναι εκεί κάτω, τι ώρα είναι εκεί κάτω τώρα? Τώρα είναι 6 παρά το πρωί. Ναι. Ευχαριστούμε που μας ακούεις, Πάτερ. Ευχαριστούμε που μας ακούεις, να είστε καλά. Ναι. Γέροντα, συχνά γίνεται λόγος για την υπακοή στην Εκκλησία, θα μας πει η Εκκλησία. Ναι, σήμερα πώς ακούγεται η φωνή της Εκκλησίας, δηλαδή όταν το λέτε αυτό, σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, αλλού κάτι αποφασίζεται, αλλού δεν εφαρμόζεται κτλ. Πού είναι η φωνή της Εκκλησίας κατά εσάς? Μάλιστα, Πάτερ μου. Πολύ ωραία. Όπως ξέρετε, Πάτερ Ηλία μου, και οι σύνοδοι ακόμα, για να είναι θέσφατες και κανονικές και να είναι αγίες και ιερές σύνοδοι, πρέπει να είναι σύμφωνες με το Άγιο Ευαγγέλιο και με όλες τις προηγούμενες αγίες, οικουμενικές και τοπικές συνόδους. Εάν μία απόφαση μιας συνόδου δεν συμφωνεί με τις αποφάσεις των τοπικών και οικουμενικών συνόδων και με το Άγιο Ευαγγέλιο, έστω και αν είναι σύνοδος επισκόπων, απορρίπτεται από μόνη της. Άρα η φωνή της Εκκλησίας είναι η σύνοδη των επισκόπων μας, η συνείδηση της Εκκλησίας που συμφωνά, πρέπει να συμφωνά με το Ευαγγέλιο και τους κανόνες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η φωνή της Εκκλησίας που πρέπει να ακούμε. Δηλαδή, αν μια τοπική Εκκλησία συγκαλέσει μια σύνοδο και η σύνοδος αυτή δεν είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο και με την οικουμενική συνόδους, τότε απορρίφτεται η σύνοδος αυτή. Γι' αυτό είχαμε και περιπτώσεις συνόδων που ήταν ληστρικές σύνοδοι. Είχαμε και επισκόπους που πλανέθηκαν. Δεν είναι δηλαδή θέμα ανθρώπων, αλλά θέμα της παράδοσης της Εκκλησίας από το Ευαγγέλιο μέχρι τις μέρες μας δια των Αγίων, δια των Συνόδων και δια του Ευαγγελίου. Ναι. Το μόνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος όμως, ποιος θα διακρίνει εάν μια σύνοδος είναι ληστρική ή αν κάποιος επίσκοπος είναι εκτός Εκκλησίας, διότι μετά, δεν ξέρω, εδώ στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η τάση, ο καθένας γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως. Ναι, μάλιστα, έχετε πολύ το δίκιο. Κοιτάξτε, Πάτερ μου, νομίζω ότι έστω και αν από απλότητα κανείς υπακούει στη σύνοδο της Εκκλησίας του, είναι πιο μεγάλη ασφάλεια παρά να κάνει ιδιορυθμίες και να αποφασίζει μόνος του. Αλλά ο Θεός οικονομάται της Εκκλησίας και όταν υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις, πάντοτε να αφήονται Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι ορθοδομούν τον Λόγο της Αληθείας και ξεκαθαρίζει το πράγμα από τους Αγίους ανθρώπους του Θεού της εποχής εκείνης. Άμα δούμε σε όλες τις περιόδους της Εκκλησίας μας, στις δύσκολες ώρες υπήρχαν οι Άγιοι που ορθοδομούσαν τον Λόγο. Είτε επίσκοποι, είτε λαϊκοί, είτε μοναχοί, είτε κληρικοί, και ο λαός ξεχώριζε τη φωνή της αληθείας από τη φωνή της πλάνης. Αλλά έστω και αν ακόμα δεν υπάρχει κάτι, νομίζω ότι εάν υπακούμε στους επισκόπους μας, στους Ορθοδόξους, στους κανονικούς και στη Σύνοδο των Επισκόπων, είναι ασφάλεια για μας παρά οτιδήποτε άλλο. Ναι, ευχαριστώ. Να εύχεστε, να εύχεστε. Να εύχεστε όλους. Να εύχεστε, να εύχεστε για μας, Πάτερ. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούτε. Γέροντα, η κυρία Ταχοπούλου από την Αμερική ρωτάει, εδώ στα ξένα πολλοί Ορθόδοξοι έχουν συγγενείς που δεν είναι Ορθόδοξοι και ρωτάνε πώς να κάνουν προσευχή για αυτούς, τη μητέρα, τον πατέρα τους κτλ. Όπως είπα προηγουμένως, η προσευχή γίνεται και με δικά μας λόγια και με το κομποσχήνι μας και με την ανάγνωση του ψαχτηρίου και με την ανάγνωση μιας παράκλησης. Φτάνει να γίνεται με αγάπη και με πόνο. Με πόνο για τους αδερφούς μας που αγνοούν την Εκκλησία του Χριστού μας και με αγάπη γιατί τους αγαπούμε και θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό μας. Με αγάπη και με πόνο, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Κύριε Τσαβολάκης, Μιχάλης.
Γέροντα, την ευχή σας. Να είστε καλά, αδελφέ μου. Είναι ένα ερώτημα βασικά που θέλω να σας κάνω από την αρχή έτσι, της πανδημίας. Μάλιστα, ήθελα να σας πάρω τότε στη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνατε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ ότι θέλει. Τότε, αλλά δεν είχα καταφέρει. Έτσι, επειδή όλο αυτό το διάστημα πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί και χωρίς να θέλω έτσι να πάρω μια θέση ή οτιδήποτε, σαν υγειονομικός κιόλας, το έχω μέσα μου σε ένα ερώτημα. Επειδή υπόθηκε από την αρχή έτσι πολύ έντονα το να μην εκπειράζουμε το Θεό και συμφωνώ. Μου ήρθε ένα περιστατικό από το συναξάρι του Αγίου Σπυρίδωνα, τότε που είχε κατακλείσει την Κέρκυρα Πανόλη. Και κάποια στιγμή στο συναξάρι αναφέρει ότι οι πιστοί μέσα στην απελπισία τους παρά τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών κατέκλυσαν το ναό και προσευχήθηκαν στον Άγιο Σπυρίδωνα και ο Άγιος Σπυρίδωνας έσωσε το νησί. Και μάλιστα γιορτάζεται και αυτή η ημερομηνία. Και θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα όρια της πίστης και του εγωιστικού, ας πούμε, το εκπειράζω το Θεό λόγω εγωισμού και ποια είναι και τα όρια ίσως και της απιστίας και του ορθολογισμού μερικές φορές. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση, αδελφέ μου. Θα σου πω ένα παράδειγμα από το γεροντικό. Κάποτε στο γεροντικό, λέει ένας μεγάλος αβάς, με τον μαθητή του, περπατούσα στον δρόμο και είχε ένα μεγάλο φίδι. Ένα φίδι μεγάλο στον δρόμο αυτό. Και ο γέροντας λέει, πάμε αδελφέ από τον άλλο δρόμο να μην ας πειράξει το φίδι. Και του λέει ο μοναχός, γέροντα και εσύ φοβάσαι. Δεν έχεις πίστη ότι θα φύγει το φίδι. Λέει, πιστεύω ότι θα μας φυλάξει ο Θεός, αλλά ποια η χρεία θα εκπειράσουμε τον Θεό. Που μπορούμε να πάμε από γύρω. Και για την ταπείνωση έφυγε και πήγε από γύρω. Δηλαδή, εάν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, αδελφέ μου, θα κάνουμε αυτό που κάνει ο κόσμος όλο. Το οποίο δεν είναι κάτι που άφησε τη πίστεώς μας. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν πονάει το κεφάλι μου, θα πάρω μια ασπιρίνη. Δεν σημαίνει ότι καταργώ την πίστη μου με την ασπιρίνη που θα πάρω. Αλλά αφού υπάρχει αυτή η λύση, θα κάνω το ανθρώπινο. Και εκεί που δεν μπορεί να γίνει το ανθρώπινο, θα γίνει ο Θεός. Το κάνει ο Θεός εκείνο που δεν μπορεί να γίνει. Αλλά αφού μπορεί να κάνει το ανθρώπινο, γιατί να εκπειράζει τον Θεό, όπως είπαμε προηγουμένω. Εάν μπορεί να ρωτήσει τον αδελφό σου, είναι καλύτερα να ζητά από τον Θεό πληροφορία, δεν τα ρωτήσει. Ο Θεός ευλογεί το ταπεινό. Έτσι λοιπόν, εάν η Εκκλησία μας υποδεικνύει έναν τρόπο ζωής, και εμείς υπακούμε στην Εκκλησία, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινόν άνθρωπο και τον υπάκουω. Τον άλλον άνθρωπο που δεν υπακούει και δεν ταπεινώνεται, δεν ξέρουμε τι πορεία θα ακολουθήσει από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και λέμε ότι εντάξει, όπως κάνουμε όλοι, ας κάνουμε και εμείς. Εδώ το Άγιον Όρος, τόσες εκκλησίες, Πατριαρχία, Ιεροσόλυμα, Εσσηνά, τόσα μοναστήρια κάνουν μια συγκεκριμένη, έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή. Εμείς είμαστε πάνω από αυτούς. Κάνουμε και ρίσκο και κάνουμε εργατέρες μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, αδερφέ. Ευστράτιος Ντάντης. Με ακούτε. Την ευχή σου, Γέροντα. Να σε καλά, Ευστράτιο. Σας παρακολουθώ στο YouTube, κάνετε κάτι ομιλίες σε κάτι νέους. Ακόμα δεν έχω καταλάβει ακριβώς σε ποια σχολή κάνετε, αλλά χαρά μου που σας ακούω εκεί πέρα. Και σας βλέπω εδώ πέρα φυσικά ζωντανά. Θέλω να κάνω δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει σχέση με το απολυτίκιο. Γιατί δεν έχουν όλοι οι Άγιοι απολυτίκιο. Και έχουν, ας πούμε, σε μια ημέρα μπορεί να γιορτάζουν πέντε, αλλά έχει μόνο ένας από αυτούς. Διότι υπάρχουν πολλοί άγιοι που δεν έχουν γραμμένη ούτε ακολουθία. Επειδή δεν εορτάζουν το κατά κύριο λόγο στην ενορία αυτή ή στην Εκκλησία. Απλώς αναφέρονται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας που δεν υπήρξαν υμνογράφοι που να γράψουν για όλους ιδιαίτερες ακολουθίες. Αλλά ανάλογα με το τι άγιος είναι, αν είναι μάρτυρας, αν είναι ιεράρχης, υπάρχουν κοινά πολιτικία που τα λέμε κοινά στους μάρτυρες, κοινά στους οσίους, κοινά στους ιεράρχες κτλ. Μάλιστα.
Και μια δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με την υπακοή. Το να είναι κάποιος μοναχός σε ένα μοναστήρι, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να κάνει υπακοή στο γέροντά του, τυφλή υπακοή, γιατί ξέρει για ποιο λόγο του λέει αυτά που πρέπει να κάνει. Τώρα σε εμάς κοσμικούς, πού μπορούμε να κάνουμε υπακοή? Δηλαδή, το ακούω συνέχεια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω σε εμάς πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Πολύ ωραία η ερώτηση σου, Εστράτη. Η υπακοή για εμάς τους κοσμικούς είναι στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία του Χριστού μας και στις εντολές του Χριστού. Δεν θα κάνουμε υπακοή όπως κάνουμε οι μοναχοί στο πνευματικό μας. Θα κάνουμε υπακοή στα πνευματικά θέματα. Αλλά δεν θα κάνουμε υπακοή σε πράγματα τα οποία δεν άπτονται τη πνευματική ζωή. Δηλαδή, δεν θα ρωτήσω τον πνευματικό, αν θα αγοράσω αυτοκίνητο, αν θα πάω στην Αθήνα, αν θα πάω στην Κρήτη, αν θα πάω στη Μυτιλίνη. Αλλά θα ρωτήσω τον πνευματικό για πνευματικά θέματα. Και ο πνευματικός έχει δικαίωμα να μας πει μόνο για πνευματικά θέματα. Δεν μπορεί να παρέμβει στη ζωή μας και στην ελευθερία μας. Στο μοναχισμό υπάρχει το μυστήριο της υπακοής, αλλά εκτός του μοναχισμού υπάρχει η ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ την ευχή σας και πάλι. Καλά, ευχαριστώ. Τσολιάκου Βασιλική. Το μικρόφωνο σας δεν το έχετε ανοίξει. Ναι, ακούτε. Ναι, ναι. Καλησπέρα, Γέροντα, την ευχή σας. Καλησπέρα του Κυρίου. Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν μας έρχονται κακοί λογισμοί, πώς μπορούμε εκείνη τη στιγμή να τους διώξουμε? Καλύτερα να τους περιφρονούμε από την αρχή, αδερφή μου. Να τους σβήνουμε από την αρχή, να μην τους λαμβάνουμε καθόλου υπόψη μας. Δηλαδή, ας πούμε, τυχαίνει την ώρα της προσευχής, να έρχονται έτσι άσχημα γεγονότα. Όπως πατάμε ένα κουμπί και σβήνουν τα μηνύματά μας στο τηλέφωνο, πάντα το κουμπί και σβήνει τα όλα. Αυτό είναι το καλύτερο. Η περιφρόνηση είναι το καλύτερο. Τα άλλα όλα είναι πλέον θέμα πάλης και μάχη. Βέβαια, θέλει και δουλειά με τα πνευματικά. Εάν μπορέσει από την αρχή να του απορρίψει, καλύτερα είναι και πιο εύκολο αυτό. Η απόρριψη από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ την ευχή σας. Να είστε καλά. Να δοκιμάσουμε Πατρί Σιμεών Αναστασιάδης. Πάτε να ανοίξει το μικρόφωνο σου να δούμε αν δουλεύει αυτή τη φορά καλά. Τώρα με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Πανηρώτατε την ευχή σας. Διακονώ σε νοσοκομείο στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Και πολύ ωραία. Θα με ενδιέφερε πολύ, επειδή ζήσατε τον Γέροντα Ιωσήφ από κοντά, να μας πείτε κάποια ιστορία, το πώς αντιμετώπιζε τις ασθένειές του και τους πόνους του, γιατί όλοι πάσχουμε, όλοι έχουμε αυτό το πρόβλημα και θα πάρω κι εγώ μεγάλη δύναμη από όσα πείτε για όσα ζω εκεί με τους ασθενείς μου στο νοσοκομείο. Πολύ ωραία, πατέρα. Μπορώ να πω ότι ο Γέροντας ήταν διασκητής, βέβαια, και ήταν γενναίας φύσεως άνθρωπος. Και αντιμετώπισε με πολύ γενναιότητα και με πολύ ψυχραιμία πειρασμούς του όλου. Και αυτός βέβαια διέβλεπε πάντοτε την έξοδο από τον κόσμο αυτό. Και έλεγε ευκαιρία να φύγουμε. Αλλά έχει άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να το πει αυτό το ασθενού στο νοσοκομείο. Όμως κάτι που έτυχε, είμαστε μαζί μια φορά. Ήμουν σε ένα μοναστήρι και είχε μια γιαγιούλα εκεί μοναχή που ήταν πολύ πονεμένη η γυναίκα. Είχε πολλούς πόνους. Πάρα πολλούς πόνους και επέφερε πάρα πολύ στο κρεβάτι του πόνου. Και εγώ όσο προσπάθησα να την παρηγορήσω δεν μπορούσα. Και ήρθα ο Γέροντας στη μοναστήρι και του είπα: Γέροντα, πάμε να δούμε μια μοναχή που είναι πολύ άρρωστη και πονάει πάρα πολύ. Και πήγαμε μαζί. Μόλις πήγε ο Γέροντας, έπιασε το χέρι και λέει: Αδερφή της, λέει, που κάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλωση, όξα να αποκαλυφθούν. Και της μίλησε για τη δόξα των ανθρώπων που έχουν στη βασιλεία του Θεού όταν κάνουν υπομονή. Για την αγάπη του Χριστού και για την υπομονή που έχει μεγάλη αξία ενώπιον του Κυρίου. Και παρηγορήθηκαν πάρα πολύ μοναχοί εκείνοι. Και ο Γέροντας ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν παρέβλεπε τον πόνο του άλλου. Δεν το έλεγε ότι δεν είναι τίποτα. Δεν το έλεγε μην το σκέφτεσαι και δεν είναι τίποτα. Του έλεγε έχεις δίκαιο. Πονάς, υποφέρεις, αλλά κάνει υπομονή και προσέχω και ο Θεός είναι μαζί σου. Δηλαδή έμπαινε στη θέση του άλλου και δεν μηδένιζε τον πόνο του και την ταλαιπωρία του, αλλά του έδινε την διέξοδο. Ήταν η προσευχή, η δοξολογία Θεού και η πίστη στον Χριστό.
Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, πάτε. Κύριος Βίτσας είναι στη Γερμανία. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας. Χαίρετε. Ευλογείτε, Γέροντα, την ευχή σας. Ο κύριος θα σας ευλογεί. Γέροντα, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάναμε παλιά πολλά πνευματικά και αυτά μαχαίρι κοπήκανε. Δεν μπορώ, δεν έχω κουράγιο να κάνω παραπάνω πνευματικά. Σε τι οφείλεται αυτό? Αδελφέ μου, κοίταξε, αυτό καλό είναι να το μιλήσεις στον πνευματικό σου. Την μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Είτε πνευματικούς λόγους, είτε ακόμα και βιολογικούς λόγους. Μπορεί να είμαστε ασθενείς, μπορεί να διαρχόμαστε μια ψυχολογική κατάσταση λίγο δύσκολη, μπορεί να έχουμε ακιδεία πνευματική και πρέπει να το διαγνώσει και ο πνευματικός να μας το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί πράγματι να έχουμε κάτι το βιολογικό, κάτι το ιατρικό. Χρειάζεται μια διακριτική συμπεριφορά και διαχείριση θέματος αυτού. Και χρειάζεται να χαλαρώσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε λίγο και να βρούμε τον εαυτό. Εντάξει, Γέροντα. Ευχαριστώ. Είναι το πνευματικό σου. Προσωπικό επίπεδο. Ευχαριστώ, Γέροντα. Ευχή σας. Σε πάντα καλά, αδελφοί μου. Κυρία Σουρή Κανέλα. Άκουσες. Άκουσες, μίλησα. Τώρα μιλούσα. Ούτε τώρα. Ναι, ακούμε, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, πανιερότατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, αν και σας γνωρίζω τόσο καλά από τις καθημερινές επαφές που έχουμε μέσα από το διαδίκτυο και από τις ομιλίες σας. Σήμερα λιγάκι με μπλέξατε. Θα το ξεκινήσω με ερώτηση για να μου απαντήσετε. Η υπακοή ξέρω ότι φέρνει την ταπείνωση. Έχω διαβάσει λοιπόν αρκετά και τα βιβλία του Γέροντα Ιωσήφ, του Ησυχαστή, που τον αγαπάω πάρα πολύ, και με ετοίμασαν, μπορώ να πω, στην αρχή της πνευματικής μου ζωής, χωρίς να ξέρω πώς. Έπεσε ένα βιβλίο περί ησυχασμού στα χέρια μου και μετά μπήκα σε ένα μοναστήρι να διακονίσω τον Γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη. Μαζί του έζησα 14 ολόκληρα χρόνια και κοιμήθηκε ενώ ήμουν παρούσα. Η όλη μου ζωή λοιπόν κοντά του, χωρίς να χρειαστεί να μου πει ούτε μία κουβέντα, ήταν από αυτό το ευλογημένο βιβλίο περί ησυχασμού, που πραγματικά δεν το διάβασα, σαν να μου το φόρεσε κάποιος. Έρχομαι λοιπόν στην ερώτηση θέλω να σας κάνω, γιατί αυτό τον καιρό με όλα αυτά που περνάμε είμαι σε ένα μεγάλο δίλημα. Εγώ αρνούμαι να φορέσω μάσκα μέσα στο ναό. Ο πνευματικός μου το έβαλε λοιπόν σαν κανόνα ότι δεν θα ξαναμπω στην εκκλησία εάν δεν φορέσω μάσκα. Εγώ έχω σαν αρχή από τον Γέροντα Αμβρόσιο το μοναχικό ότι καλύτερα να πέσεις να πεθάνεις αλλά δεν κάνεις παρακοή στον πνευματικό σου. Έτσι λοιπόν είμαι σε αυτή την κατάσταση να μην εκκλησιάζομαι αυτή τη στιγμή, να κάνω υπακοή με αυτό τον τρόπο στον πνευματικό μου, γιατί δεν θα φορέσω μάσκα να μπω μέσα στο ναό, και σας ρωτάω εάν ζούσε ο Γέροντας ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, τι θα έλεγε για τη μασκοφορία μέσα στο ναό, και μετά πώς εγώ που είπατε να ακολουθήσω την εκκλησία πριν, όταν μέσα από το διαδίκτυο βλέπω χειροτονία, δεν θέλω να κατηγορήσω, απλά σας λέω, βλέπω τη χειροτονία ιερέως με μάσκα και βλέπω και κάποιους άλλους ιερείς, όπως αυτούς που εγώ επέλεγα και πήγαινα και έκανα τη Θεία Λειτουργία και την Θεία Κοινωνία, να μην φοράνε μάσκες. Δηλαδή, μας έχουν μπλέξει τόσο πολύ η ίδια η Εκκλησία, αυτή που ονομάζεται Εκκλησία, που καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Κατάλαβα περίπου τι θέλετε να μου πείτε. Πολύ σεβαστή η θέση σας και δεχτή η άποψή σας, αλλά θα σας πω έτσι, νομίζω εγώ, ταπεινά, χωρίς να είμαι λάθαστος, ότι ο Γέροντας Ιωσήφ θα σας έλεγε να φοράτε μάσκα. Να κάνετε υπακοή στον πνευματικό σας. Είναι πιο ασφαλές να υπακούσετε στον πνευματικό σας παρά να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε τώρα. Διότι αυτό σας στέρισε τη Θεία Λειτουργία. Και είναι καλό, αδελφοί μου, να μην κρίνομαι κανέναν άνθρωπο. Και αν βλέπουμε και κάποιους επισκόπους, κάποιους αρχιερείς που φοράνε μάσκα, δεν τους κρίνουμε, δεν ξέρουμε τον λόγο που φοράνε οι άνθρωποι μάσκα.
μπορεί για να μην σκανδαλίζει και να μην δημιουργήσει προβλήματα. Και ο άλλος που δεν φοράει και κάνει παρακοή, αυτός που δεν φοράει, μου μιλάτε για αυτούς που φοράνε. Ο άλλος, ο πνευματικός, που πάμε σε εκκλησίες και δεν φοράει. Δεν θέλω όμως, δεν είναι το θέμα μου, δεν θέλω να πιάσω τους ιερείς. Ο γέροντας Αμβρόσιος έλεγε, από κάτι τέτοια πάμε στην κόλαση, παιδί μου, όταν ασχολούμαστε με ιερείς. Το φέρω όμως σαν παράδειγμα. Εγώ όμως έχω άλλο, έχω συνειδησιακό πρόβλημα. Ακούω τον πνευματικό μου, γιατί ο πνευματικός θα με οδηγήσει στο Θεό μου. Είναι όμως... θα έρθει μία ώρα που πρέπει να επιλέξουμε κατά τα σγραφάς το Θεό και μπορεί ο πνευματικός μας να μην είναι ο σωστός. Εγώ δεν τον αλλάζω το πνευματικό μου, γι' αυτό και σας κάνω αυτή την ερώτηση. Αλλά έχω μπλεχτεί πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Διαβάζουμε άλλα στις γραφές και βλέπουμε άλλα από τους ιερείς μας. Εγώ έχω μπλεχτεί. Έχεις μπλεχτεί διότι δεν κάνεις υποκοή. Κάνε υπακοή στον πνευματικό σου και θα σταθεί στη χάρη του Θεού, παιδί μου. Και λάθος γιατί αφού δεν έκανα υπακοή, δεν την νιώθω σεβασμιότατε. Γιατί είμαι τόσο ταραγμένη, αφού κάνω υπακοή. Μα κάνεις υπακοή, αλλά την κάνεις και ταράζεσαι. Είσαι προκατηλημένη γι' αυτό. Έχεις τοποθετηθεί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν ήταν ο Χριστός μπροστά σου και σου έλεγε «Χρυσή μου κόρη, φόρα την μάσκα σου και πήγαινε στην εκκλησία», τι θα του έλεγε, «Όχι, Χριστέ μου, δεν φορά τη μάσκα, γιατί δεν θέλω». Τι θα του λέγε αυτό. Βλαστήμια, σεβασμιότατε. Μεγάλη βλαστήμια, μου φαίνεται. Τοποθετήθηκε. Είναι εγωισμός αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θα σου πω είναι εγωισμός, αλλά είναι λάθος η τοποθέτηση. Αν ευλογημένο, σα ευχαριστώ. Να βρει ανάπαυση, παιδί μου. Να βρει ανάπαυση. Ευχαριστώ, θα το κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ευχή σας. Παναγία μαζί σου. Παναγία μαζί σου. Πατέρας Ιωάννης Ρουμ. Πανηρώ την ευχή σας. Κύριε Πάτερ μου, την ευχή τη δική σας. Είμαι ιερέας στην Μητρόπολη Εδέσης. Σας παρακολουθώ σε ομιλίες και αυτά. Και ήθελα, ας πούμε, την ευχή σας, την συμβουλή σας σε κάτι, γιατί επειδή είμαι και φρέσκος πνευματικός, θεωρώ ότι έχω τεράστια ευθύνη ενώπιον Θεού και ήθελα να ρωτήσω. Είπατε ότι κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Αυτό είναι αναμφισβήτητο σε καμία περίπτωση. Απλά ήθελα να ρωτήσω, είδαμε, ας πούμε, στις μέρες μας αυτές, παραχώρησε ο Θεός, ας πούμε, μέσα από όλα αυτά και ανοίχθηκαν, ας πούμε, πολλές καρδιές και βγήκαν αλήθειες πολλές έξω, οι οποίες κρυβόντουσαν. Είδαμε, ας πούμε, τη Σύνοδο να στέλνει χαρτιά για εικόνες, για μάσκες και τα λοιπά. Κάνουμε υπακοή. Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει μια μεγάλη αντίδραση και μέσα στο εξομολογητήριο και έξω από αυτό. Αλλά η ερώτησή μου είναι η εξής. Βλέπουμε και επισκόπους οι οποίοι παίρνουν διαφορετική θέση. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Πού φαίνεται, ας πούμε, ο λόγος της Εκκλησίας μας, στο λόγο του επισκόπου ή στο λόγο της διαρκής αιράς συνόδου σε τέτοια θέματα. Πνευματικά κυρίως, έτσι πνευματικά μιλάω πάντα. Όχι τόσο λειτουργικά, τυπικά κτλ, όσο λειτουργικά ζητήματα. Την ευχή και επίσης, χίλια συγγνώμη, και επίσης, ο Άγιος Γέροντάς σας, ο πατήρ Ιωσήφ, ο Βατοπεδινός, πώς λειτουργούσε σε τέτοια θέματα κρίσεων μέσα στην Εκκλησία, γιατί τη συνάντησε και σε προσωπικό επίπεδο που κατηγορήθηκε, αλλά και γενικά η Εκκλησία πέρασε κρίσεις, οι οποίες ήταν εν ζωή, τον ρωτάγανε πιστοί, ας πούμε, πώς, ποια ήταν η θέση του μέσα σε όλα αυτά. Την ευχή σας. Κύριε Πάτερ. Πάτερ Ιωάννη, άκουσα ότι είστε στη Μητρόπολη Εδέση. Μάλιστα. Εκεί δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί έχετε έναν Άγιον Επίσκοπο. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Οπότε να ακούει τον Μητροπολίτη σου και δεν έχει κανένα πρόβλημα εκεί να φοβάσει τίποτα. Ο Άγιος Εδέσης, ο Ιωή, είναι ένας, να πω με όλη μου τη ψυχή, Άγιος άνθρωπος, έχει φόβο Θεού, γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα και να τον ακούς και να τον υπακούς και δεν έχεις να φοβηθείς και να ανησυχείς σε τίποτα απολύτως. Άγιο και τον Επίσκοπό σου και θα είσαι πάντα κερδισμένος. Τώρα για τον Γέροντα Ιωσήφ, ο Γέροντας μας, αδελφέ μου, είχε κάποιες απόψεις, καμιά φορά, που δεν ταυτίζονται με κάποιους επισκόπους, με κάποιες συνόδους. Αλλά πάντοτε με πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη.
παραδείγματος χάρη για τον οικουμενισμό. Δεν ήταν οικουμενιστής ο γέροντας. Αλλά δεν καταργούσε την Εκκλησία, γιατί κάποιοι επίσκοποι είχαν οικουμενιστικές απόψεις, οικουμενιστικές ενέργειες. Αλλά ήταν, είχε τις απόψεις του, τις υπεράσπιζε με σεβασμό, με αγάπη, χωρίς να καταργεί την εκκλησιαστική του εξάρτηση, χωρίς να καταργεί την εκκλησιαστική δομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη κυβάνεται προσευχόταν και έλεγε ότι η Εκκλησία δεν θα πλανηθεί ποτέ. Φίλε άδου, κατησχίζουν της Εκκλησίας. Αλλά ιδιαίτερα εσύ που είσαι στη Μητρόπολη Δέσης, δεν φοβάσαι, έχει καλό καραβοκύρι εκεί. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Κάνει υποκρίση στους δεσπότες και να βγεις κερδισμένο. Να είναι ευλογημένο. Παρατήρησα, ας πούμε, στον επίσκοπό μας ότι είχε απόλυτη σιωπή σε όλο το θέμα. Μας συμβούλεψε, απευθείας βγήκε να βρει τους ιερείς του, να τους συμβουλέψει. Ήταν καθαρά πώς είναι τα πρόβατα που σκάει ο κεραυνός και σκορπίζουνε και τρέχει ο ποιμένας δεξιά-αριστερά χωρίς να κοιτάει τον κόπο του ή αν μάζεψε τα περισσότερα και άφησε άλλα. Έτρεχε, ας πούμε, να μαζέψει τους ανθρώπους, να μαζέψουν τα πρόβατά του. Ήταν φοβερό αυτό για μένα, ήταν φοβερή είναι εμπειρία. Είναι πολύ μεγάλο υπόδειγμα όλων μας. Παράδειγμα ζωής, ο Άγιος Σιδές. Να είσαι καλά, Πάτη Ρωάννη. Καλή δύναμη, Πάτη. Ναι, εύχεσαι, ναι, εύχεσαι. Λογή. Κυρίως, η κυρία Μαρία Μόρτου από την Ολλανδία. Ευλογείτε, Γέροντα. Σας μιλώ στο τηλέφωνο καμιά φορά. Ναι, ναι, είναι ναι. Πολύ ωραία όταν σας βλέπουμε. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι πιο πολύ απορία, γιατί δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα όταν διαβάζω σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Κάπου άκουσα ότι ο άνθρωπος στον Παράδεισο δεν είχε αυτό το ανθρώπινο, αυτή την ύλη, τέλος πάντων πάνω, το σώμα που έχουμε τώρα. Και αναρωτιέμαι, γιατί έφαγε το μήλο, αφού θεωρητικά δεν πρέπει να είχε ανάγκη για τροφή. Μάλιστα. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Ήθελα να σου πω, Μαρία μου, ότι ο άνθρωπος στον Παράδεισο, ο πρωτόπλαστος, είχε αυτό το σώμα που έχουμε και εμείς, το ίδιο σώμα. Απλώς το σώμα του ήταν άφθαρτο και δεν είχε ανάγκη να συντηρείται από διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά έτρωγε, όχι προς συντήρηση, αλλά προς δοξολογία και ευχαριστία Θεού. Αλλά το σώμα το ίδιο είχε, δεν είχε άλλο σώμα. Απλώς μετά την πτώση το σώμα αυτό έγινε παθητό. Υποτάγηκε στη φθορά και στα πάθη. Δηλαδή δεν αλλάξαμε σώμα, το ίδιο σώμα είναι. Α, ωραία. Η άλλη μου ερώτηση είναι η εξής, σχετικά με την ανατροφή των παιδιών. Δυσκολεύομαι μερικές φορές να καταλάβω ποια είναι η διακριτική γραμμή που τα παιδιά πιέζονται από κάποιους κανόνες που προσπαθούμε λίγο να τα συμμαζεύουμε από την επιρροή που βλέπουν απ' έξω, την πολλή τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια, τις αναστροφές που ίσως δεν θα τους ωφελήσουν, όπως το κάνουμε εμείς βέβαια. Και ενώ είναι μικρά και υπακούν, υπάρχουν πολλές φορές που έρχομαι έτσι σε μια δυσκολία ότι μήπως αργότερα όλο αυτό τους βγει σαν αποθυμένο, μήπως μεγαλώνω παιδιά που ας πούμε μόνο αν γίνουν μοναχοί τα καταφέρουν, γιατί όταν αργότερα θα έχουν φτάσει 13-15 και ξαφνικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να μην είναι προετοιμασμένα. Και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πολλές φορές. Σίγουρα, έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι μεγάλη ευθύνη και μεγάλο έργο το να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Αλλά θα σου πω δύο-τρία πραγματάκια μόνο. Πρώτα απ' όλα το καλό παράδειγμα. Το παιδάκι να έχει καλές εικόνες μέσα στη ψυχή του από τον πατέρα και τη μητέρα. Να έχει καλές και άγιες εικόνες. Το βλέπω το παιδάκι σου εκεί, είναι χαριτωμένο. Αυτός είναι ο Γιώργος που προσευχόμαστε για να μιλάει λίγο καλύτερα. Της Παναγίας, εδώ της δικής μας. Επίσης, να προσεύχεσαι πολύ για τα παιδιά σου. Θα προσεύχεσαι πάρα πολύ για τα παιδιά σου. Και μετά να διαθέτετε χρόνο να τους εξηγάτε. Έστω και αν είναι μικρά παιδιά, όταν του λες μια εντολή, δηλαδή δεν θα δεις αυτό το παιχνίδι. Να μην τους δίνεις μόνο την εντολή. Να τους εξηγάς για ποιο λόγο δεν θα δεις αυτό το παιχνίδι. Να τους εξηγάς, να το καταλαβαίνει το παιδάκι. Και σιγά σιγά όσο μεγαλώνουν, θα χαλαρώνεται το σκηνή. Διότι τα παιδιά μπαίνουν σε άλλες διαστάσεις πλέον
θα γίνουν έφηβοι και θα περιοριστείτε στο παράδειγμα και στην προσευχή. Λίγα λόγια, πολλή προσευχή και Άγιον παράδειγμα. Έτσι μας έλεγαν οι πατέρες μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Γέροντα. Θεός μαζί σας, ο Θεός μαζί σας. Σας ευλογεί ο Θεός. Ο πατήρ Διονύσιος Βατοπεδινός είναι στη Ρουμανία, ο πατήρ Διονύσιος, Γέροντα. Να το δούμε. Ευλογείτε, Γέροντα. Ω, πατήρ Διονύσιο, τι κάνεις, είσαι καλά? Την ευχή σας, καλά, με την ευχή σας. Πώς πάει, είσαι καλά? Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Υπηρετούμε εδώ σε ένα μόνο. Πολύ πατήρ μου, είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι πολύ, σεβασμιότατε. Γέροντα, ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά με την κατάσταση του κόσμου σήμερα, με την πανδημία αυτή, πώς νομίζετε εσείς ότι ο Γέροντας ο Ιωσήφ, ο δικός μας, θα έβλεπε το θέμα αυτών των καινούριων, των καινούριου τύπου εμβολίων? Και σχετικά με αυτό, στη συνέχεια, πώς νομίζετε ότι πρέπει να κάνει ο κόσμος υπακοή στην εκκλησία, σε μια τοπική εκκλησία, όταν, ας πούμε, οι πολύ διάσημοι ιερείς μιας τοπικής εκκλησίας προτρέπουν τον κόσμο και λένε να πάτε να εμβολιαστείτε, είναι ένα εμβόλιο όπως τα παλιά, τα παιδικά μας χρόνια όπως κάναμε και παλιά κλπ. Οπότε πρέπει να κάνουν υπακοή, επειδή το λέει η εκκλησία, μέσω αυτών των διάσημων ιερέων. Και πώς νομίζετε ο Γέροντας Ιωσήφ θα έβλεπε αυτό το θέμα σχετικά με αυτό το καινούριο τύπο εμβολίου? Ευχαριστώ πολύ, πατέρ μου. Βέβαια, ό,τι θα πω είναι αποτέλεσμα της δικής μου σκέψης και δεν ξέρω να πω ότι θα είναι έτσι τα πράγματα ή διαφορετικά. Θα πω εγώ πώς το αισθάνομαι και πώς νομίζω ότι ο Γέροντας έκανε. Καταρχάς, ξέρουμε ότι ο Γέροντας ήταν άνθρωπος που εκτιμούσε την ιατρική επιστήμη πάρα πολύ. Και ο ίδιος, όταν του έλεγαν κάτι γιατί, το έκανε, δεν αδιαφορούσε. Όπως θα θυμάστε και εσείς. Έχοντας απόλυτη πίστη στον πρόνοια του Θεού. Το εμβόλιο, πιστεύω, πάτερ μου, είναι θέμα καθαρά επιστημονικό. Ερωτήσαμε, ερευνήσαμε, είδαμε ότι δεν έχει πνευματική διάσταση το θέμα του εμβολίου. Όταν είναι πνευματικό, θέμα δεν υπάρχει. Τώρα, επιστημονικά, αν είναι καλό ή όχι, εγώ δεν μπορώ να πω, δεν είμαι ειδικός επιστήμονας. Αλλά εάν η Εκκλησία το έχει εξετάσει και μας προτρέπει να κάνουμε τα εμβόλια, γιατί να μην τα κάνουμε? Εγώ δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά δεν βλέπω λόγο που να το αναγάγω με αυτό σε πνευματικό πρόβλημα. Όπως είπε ωραία και η Μητροπολίτη της Μεσογείας, ούτε μας σώζει, ούτε μας κολλάζει αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε το εμβόλιο. Είναι θέμα επιλογής. Απλώς, Γέροντα Ευλόγησον, συγγνώμη, επειδή λέτε εσείς ότι θέμα είναι καθαρό επιστημονικό, γι' αυτό σας ρωτάω, όταν, ας πούμε, κάποιοι γνωστοί ιερείς που δεν είναι και επιστήμονες σε αυτό τον τομέα, απλώς δεν ξέρω κατά την άποψή τους ή ξέρω εγώ επειδή έτσι τους προτρέπει η εκκλησία, η τοπική, ας πούμε, προτρέπουν τον κόσμο και λέτε να πάτε να κάνετε, να εμβολιαστείτε. Νομίζετε αυτό, εμείς πρέπει να κάνουμε, οι πιστοί πρέπει να κάνουν υπακοή στην εκκλησία, ας πούμε, στην συμβολή αυτών των ιερέων, επειδή είναι, το λέει η Εκκλησία, αφού δεν είναι θέμα που άπτεται της Εκκλησίας, αλλά της επιστήμης, όπως είπατε. Πάτερ μου, επειδή το θέμα αυτό δυστυχώς έχει αναχθεί σε πνευματικό θέμα, γι' αυτό και η Εκκλησία μας και εδώ στην Κύπρο, καλέσαμε επιστήμονες ευλαβείς και καλούς επιστήμονες και ρωτήσαμε τη γνώμη τους. Και μας είπαν ότι δεν υπάρχουν πνευματικά προβλήματα. Είναι επιστημονικά τα προβλήματα του εμβολίου. Και από τη στιγμή που δεν έχει πνευματικά προβλήματα, είναι θέμα επιλογής. Σίγουρα εμείς δεν θα αποφανθούμε επιστημονικά, δεν είμαστε ειδικοί επιστήμονες, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε επιστήμονες, γιατρούς, βιολόγους, χημικούς, λοιμοξιολόγους, να μας πούν αυτοί τι λέει, τι γνώμη έχουν. Και αν η γνώμη τους λέει ότι δεν έχει πνευματικό θέμα, τότε πρέπει να το στη διάθεση των ανθρώπων. Διότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε το άλλο, ούτε εμβολιάσου, ούτε μην εμβολιαστεί. Το κρίνει ο καθένας. Είναι το θέμα της επιλογής του καθενός, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι επιλογή του καθενός. Δεν είναι ότι να προτρέπουμε εμείς, ας πούμε, ή κάποιοι ιερείς, κάντε αυτό ή μην το κάνετε. Εγώ, πάτερ μου, η προσωπική μου θέση είναι ότι δεν προτρέπω κανένα. Ούτε να το κάνει, ούτε να μην το κάνει. Αν θέλει να το κάνει, να το κάνει. Αν δεν θέλει να το κάνει, να μην το κάνει. Αν μπορεί. Αλλά πρέπει να καθένα να σκεφτεί τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Δεν είμαι επιστήμονα να ξέρω να πω ότι μην το κάνεις διότι για τον άρχο επιστημονικό λόγο είναι βλαβερό. Ούτε πάλι μπορώ να πω κάμε το γιατί θα σε διαφυλάξει.
δεν είμαι ειδικός επιστήμονας, αλλά δυστυχώς έχει αναχθεί σε πνευματικό πρόβλημα το θέμα του εμβολίου και δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότητα, την ευχή σας. Εγώ ζητώ την ευχή σας. Να είστε καλά, Πατρίκη. Κυρία Μαρία Τσιτσεκίδου. Ακούγομαι. Μάλιστα. Να ευλογείτε την ευχή σας. Ο Θεός να σε ευλογεί, κόρη. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Ήθελα πολύ καιρό να σας βρω. Έχω έρθει από την Κοζάνη και μένω στη Λεμεσό μόνιμα. Ορίστε. Εδώ κοντά μας είσαι τότε. Ναι, ναι, πολύ κοντά κιόλας. Και όταν έφυγα από την Κοζάνη, θέλω να σας πω ότι ο πνευματικός μου είχε χαρεί πολύ, γιατί σας αγαπάει πολύ. Ο πατήρ Αυγουστίνος Μύρου, που δυστυχώς μας άφησε απροσδόκητα την ευχή του να έχουμε, και μου είχε πει να σας βρω και να σας δώσω πολλά χαιρετίσματα όταν σας δω. Ήθελα να κάνω, με επιτρέπετε, ορίστε. Είμαστε φίλοι και συνδεόμαστε πνευματικά. Ναι, μου το έχει πει, ναι. Ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση, αν με επιτρέπετε. Βεβαίως, με τα χαρά. Διάβασα κάπου από τον Άγιο Παΐσιο το εξής. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Μάλιστα. Πώς μπορεί εμείς να περιφρονούμε τη χάρη του Θεού? Ποιες είναι οι συμπεριφορές που θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αφού έχουμε τη χάρη του Θεού, δεν θα έπρεπε να είμαστε χαριτωμένοι και να ευδοκιμούμε? Χάρη Θεού έχουμε με το βάπτισμά μας, με το χρήσμα μας, με τη Θεία Κοινωνία. Και αν κάνουμε αμαρτίες αδιάφορα και δεν μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και δεν έχουμε τη φροντίδα να καθαρίζουμε την ψυχή μας, τότε αυτή η χάρη μας δεν καταλήγει. Αυτό σημαίνει το να περιφρονούμε τη χάρη. Δηλαδή, να μην αισθανόμαστε την ανάγκη να επαναφέρουμε τον εαυτό μας στη σωστή βάση μέσα από τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Ενώ εάν έχουμε φροντίδα της ψυχής μας, τη μετάνοια και την εξομολόγηση θα επαναφέρουμε τα λάθη μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ την ευχή σας. Εύχομαι να σας δω και από κοντά. Και τα χαρά πολύ, όποτε θέλεις. Πατήρ Χρήστο Στεφάνου είναι στην Αγγλία, Γέροντα. Ευλογείτε, Γέροντα. Πάτε Χρήστο, την ευχή σου. Την ευχή σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, Σεβασμιότατε Γέροντά μου, που σας ακούμε. Και μας τονώνετε έτσι την πίστη μας, μας δίνετε ελπίδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γκουράρο που κάνει αυτές τις εκπομπές. Μας δίνει τη δυνατότητα. Ναι, φυσικά. Έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, βρήκε ο Θεός πάλι τον τρόπο του για να μας εμψυχώνει με το λόγο σας και με όλους τους ομιλητές. Και ήθελα, λόγω του ότι εισερχόμαστε και μέσα στο Τριώδιο, Σεβασμιότατε, να μας δώσεις την ευχή σου, την ευλογία σου, να εισέλθουμε με ταπείνωση και με αγώνα να αγωνιστούμε με τις δικές σας ευχές και της Εκκλησίας, και σίγουρα η υπακοή θα μας σώσει, όπως το είπατε. Ο υπακούων σώζεται. Αυτός που δεν κάνει υπακοή, νομίζω, είναι δύσκολο. Είναι επικίνδυνο. Ναι, γι' αυτό, Γέροντα, δεν ήθελα κάποια ερώτηση, απλώ να σας χαιρετήσω και να μας δώσω την ευχή σας. Την ευχή σου, Γέροντα. Καλά, Πεσβητέρα. Καλά, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά εσύ. Ευχαριστώ πολλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Σας μεταφέρουμε τις ευχές και τα χαιρετίσματα και τη μετάνοια όλων των αδελφών εδώ στο Μπέρμιγχαμ. Ναι. Από μένα το ίδιο, πατέρ μου. Πολύτε και σας και περιμένουμε χρόνια τώρα, το ξέρετε. Ναι, αλλά... Αυτό με τα θάνατο. Ελπίζω όχι. Να σε καλά, πατέρ μου. Την ευχή σας. Καλό Τριώδιο, να σε πάντα καλά. Δουλγέρης Στυλιανός. Πανιερότατε, ευλογείτε. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Είχα ακούσει σε μία ομιλία σας πως είχατε πει ότι ο δαρβινισμός και η ορθόδοξη πίστη δεν συγκρούονται. Και ήθελα να σας ζητήσω να μας το ερμηνεύσετε αυτό, να μας το εξηγήσετε. Ήθελα να πω, αδερφέ μου, όχι ότι δεν συγκρούονται, αλλά εάν η θεωρία της εξέλιξης
Ναι. Θέλει να πει ότι ο άνθρωπος δεν έγινε από τον Θεό, αλλά έγινε από μόνος του, δεν το δεχόμαστε. Αλλά εάν θέλει να πει ότι ο άνθρωπος λέει ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε, και εγώ λέω ωραία, δεν το δέχομαι, αλλά ας πούμε ότι το δέχομαι. Θεωρητικά, έτσι. Ωραία, ποιος έπλασε το πρώτο κύτταρο, ποιος έπλασε τον πρώτον άνθρωπο. Το ερώτημα της Εκκλησίας δεν είναι πώς έγινε ο άνθρωπος, αλλά ποιος έκαμε τον άνθρωπο. Το πώς έγινε ο άνθρωπος, αυτό είναι θέμα της επιστήμης, να το απαντήσει η επιστήμη, τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο άνθρωπος. Τώρα, το ποιος έκαμε τον άνθρωπο, το απαντάει η Εκκλησία. Το απαντάει η Γραφή, το απαντάει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και δεν ασχολούμαστε εμείς να αντικρούμε τις απόψεις των επιστημόνων. Αυτές είναι δικές τους απόψεις. Ας πούμε ότι θέλουν. Δεν μπορεί καμία επιστημονική άποψη να καταργήσει την παρουσία του Θεού στη δημιουργία του ανθρώπου. Διότι ας πούμε ότι λένε ότι ο λόγος που λένε ο άνθρωπος προήλθε από τον Πίθηκο. Και εγώ λέω, εάν θεωρήσω σωστή την θεωρία αυτή, έχω επιφυλάξει. Αλλά ας πούμε ότι τον πρώτο Πίθηκο ποιος τον έκανε. Ο Θεός δεν τον έκανε και εκείνο. Ο Θεός δεν μπορεί να πιάσει έναν Πίθηκο με κάποιον άνθρωπο. Τι δύσκολο είναι για τον Θεό. Που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σύμφωνα με τη Γραφή. Αλλά και έτσι να ήταν, δεν καταργείται η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Άρα λοιπόν παραμένει το γεγονός ότι ο άνθρωπος προήλθε από τα χέρια του Δημιουργού Θεού. Είναι η εικόνα και ο βίος του Θεού. Και δεν φοβάται καμία άλλη αντίρρηση αυτή η θέση της Εκκλησίας. Πολύ ωραία, Γέροντα. Κάλλη μια ερώτηση, αν είναι ευλογημένο. Για ποιο λόγο ο Θεός τον βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να ευλογεί πολέμους τη στιγμή που είναι ένας Θεός αγάπης? Σίγουρα, αδερφέ μου, ο Θεός δεν ευλογεί πολέμους. Ευλογεί τους ανθρώπους να μην κάνουν πόλεμο. Ναι. Και στην Παλαιά Διαθήκη μην ξεχνούμε ότι ήταν μοσαϊκός νόμος. Δεν είχε έρθει ακόμα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο οι πόλεμοι δεν ευλογούνται. Ευλογείται όμως η ειρήνη, ευλογείται η αγάπη, ευλογείται να μην υπάρχουν πόλεμοι. Και όταν προσευχόμαστε για το στρατό μας, δεν προσευχόμαστε για να γίνονται πόλεμοι, αλλά για να υπάρχει ειρήνη. Και όλα αυτά τα όπλα και όλα αυτοί οι στρατοί να είναι στρατοί ειρήνης. Να είναι όπλα ειρήνης, να είναι όπλα που επιβάλλουν την ειρήνη και όχι τον πόλεμο. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε. Ευλογείτε. Καλά, παιδί μου. Κυρία Ελένη Σολομού. Καλησπέρα, Γέροντα. Καλησπέρα. Ακούτε με, βλέπετε με. Και ακούμε, αλλά δεν σε βλέπουμε. Α, γιατί? Εγώ βλέπω τον εαυτό μου, ότι είναι ανοιχτό το βλέπω. Είναι χαμηλό το μικρόφωνο σας γι' αυτό. Χαμηλό το μικρόφωνο μου. Δεν πειράζει, συνεχίστε μόνο, συνεχίστε να μην καθυστερήσω. Με ακούτε όμως, ε? Τώρα σε βλέπουμε κιόλα. Α, ωραία. Γέροντα, είμαι η Ελένη από τη Λευκοσία, που κάποτε πιάνω σας τηλέφωνο στην εκπομπή. Να ζήσεις, Ελένη, να σε πάντα καλά. Είμαι πολλά χαρούμενη που μπορούμε να δούμε ένα στον άλλο, διότι κατάφερα πριν το 19 να έρθω δύο φορές στις ομιλίες σας και είχα βάλει στόχο να έρχομαι, αλλά δεν είχα τη δύναμη να οδηγώ. Και είπα να ταπεινωθώ και να μην έρχομαι και να σας ακούω. Ναι, ευλογημένο. Ήθελα να μοιραστώ έτσι πολύ σύντομα δύο-τρία πράγματα και θα σας κάνω και μια ερώτηση, αν έχει ευλογία. Εγώ πέρσι ήρθε στην αντίληψή μου ο Γέροντας. Για μένα είναι Άγιος από τον πάρα πολλά. Και πέρσι το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ διαδόθηκε το Άγιο Φως έτσι μυστικά από σπίτι σε σπίτι. Και όταν μου το δώσαν και εμένα χάρηκα πάρα πολλά. Αλλά μόλις ήρθα σπίτι, σκανδαλίστηκα πάρα πολλά, διότι μεγάλη ευθύνη να έχεις το Άγιο Φως μέσα στο σπίτι. Το πάθα και την προηγούμενη χρονιά, που έλεγα πω να το κρατήσω όσο πιο πολλά μπορώ, ας πούμε, αν τα καταφέρω. Και σκανδαλίστηκα πάρα πολλά και έχασα το πνεύμα που ήταν να προετοιμαστώ για τη λειτουργία που ήταν να τα σε μία ώρα της Αναστάσεως. Και προσπαθούσα να βρω τον παπά μου κάποιον να μου μιλήσει, να με βοηθήσει, και δεν βρίσκα κανένα. Και στην ώρα ξαφνικά, δεν ξέρω πώς, ήρθε μου ο Γέροντας ο Ιωσήφ και είπα, Γέροντα, βοήθαμε, σε παρακαλώ. Μόλις τον είπα, αμέσως έπιασε με βαβάς μου τηλέφωνο, έλυσε μου την αφορία. Ήθελα να το μοιραστώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και μέχρι τώρα, ό,τι του ζητήσω, μου το αρνήθηκε ποτέ. Ναι, του ζητάς ό,τι θέλεις. Ναι. Το άλλο που ήθελα να σας πω ήταν ότι έχουμε νέα για την κυρία Μαρούλα, την ξενοφόντος που σας έπιασα Απριλίες. Ναι, έτσι. Είναι καλύτερα.
Ναι, ξύπνησε να άνοιξε τα μάτια της και σήμερα πιάσε με κόρη της, είπε μου ότι μίλησε. Δόξα τω Θεώ. Πολλά συγκινημένη, πάρα πολλά συγκινημένη. Ναι, βέβαια, είναι πολύ ωραία. Τα άλλα που ήθελα να σας πω, που ζήτησε πριν ο Κωνσταντίνος ο Κουρουφέξης για την αποθάριση και γράψαν και κάποια άλλα άτομα στο συνομιλία, έβαλα μέσα στη συνομιλία αν υπάρχει ένα μικρό βίντεο του Γέροντα στο διαδίκτυο. Ναι, υπάρχουν πολλά βίντεο του Γέροντα. Ονομάζεται... Η αποθάριση υπάρχει πάρα πολύ τακτοβιμένη. Μπράβο, ναι. Και είναι ένα πολύ ωραίο που ονομάζεται «Η αποθάριση είναι η αιτία των ψυχολογικών προβλημάτων», κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα διά μου δύναμη πάρα πολλές φορές. Θα το βλέπετε. Είναι πολύ ωφέλιμο. Πάρα πολύ ωφέλιμο. Ναι. Και ακόμα ένα μπράβο και την ερώτηση να σας την κάνω. Άντε να δούμε. Άκουσα σας τώρα τελευταία σε δυο ομιλίες που μιλούσατε για την εμπιστοσύνη στο Θεό και ότι λέτε το παράδειγμα με την κοπέλα που εγκατέλειψε τον άντρα της και κάνει την προσευχή τόσα χρόνια και έφερε σας την μια ημέρα ο Θεός για εξομολόγηση. Ναι. Και λέτε, είδατε με το πλήρωμα του χρόνου ο Θεός. Και λέω και εγώ που μέσα μου το πλήρωμα του χρόνου, το πλήρωμα του χρόνου για μένα πότε το πλήρωμα του χρόνου. Βασανίζουμε. Είναι μόνο ο Θεός. Ναι, το μυαλό μου έκανε την σκέψη. Εσύ να κάνεις υπομονή και αυτό θα σε βοηθήσει. Αμήν, αμήν. Και χθες το βράδυ είχα την συζήτηση με μια πνευματική μου αδερφή και όπως της έλεγα ότι ξεκίνησα την Κυπουρική, έλεγα της πώς μια ημέρα έτσι, που τη μια μέρα στην άλλη εφυτρώσαν οι ντομάτες. Ρώτησε με, δηλαδή την προηγούμενη ημέρα δεν είχε τίποτε, την άλλη ημέρα είχε και φύλλα. Και μου λέει, είδες όπως την προσευχή. Και λέω, να το πλήρωμα του χρόνου του Θεού. Θα τη δάσκεται από διάφορα πράγματα. Λοιπόν, η ερωτησούλα είναι, άμα βλέπουμε το γέροντα Ιωσήφ και άμα τον ακούμε να μιλά, έχει μια γλυκύτητα και έναν έρωτα για τον Χριστό. Ναι, βέβαια. Πώς μπορούμε να τον περιγράψουμε. Πώς μπορούμε να τον αποκτήσουμε. Πολλές φορές σκεφτούμε, είναι επειδή τον είδε τον Χριστό. Δεν ξέρω. Το περιγράψουμε δεν μπορούμε, δεν είναι απερίγραπτη αυτή η κατάσταση, αλλά το αποκτήσουμε μπορούμε, διότι εάν τηρούμε τις Άγιες Συντολές του Χριστού και αγωνιζόμαστε μες στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια και την τήρηση των εντολών, θα αποκτήσουμε και εμείς την αγάπη του Χριστού, που μας το είπε και ο ίδιος. Εάν αγαπάτε με, τα εντολά σας σε εμάς στηρίζετε. Άρα αυτή είναι η οδός που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Και μας υπερίκνυε πάντοτε ο Γέροντας αυτή την οδό ως οδόν αγάπης Χριστού. Να είσαι πάντα καλά, αδελφή. Γέροντα, έχει ευλογία μια τελευταία ερώτηση. Ναι, τελευταία ερώτηση, Νίκο μου. Ναι. Ωραία. Η κυρία Οικονομίδου, είναι πάτερ μου, εσύ. Πριν δώσουμε το λόγο στον πάτερ, Γέροντα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πατέρα Καταλίν, που μας βοηθάει με τη ρουμανική μετάφραση και μας ακούει πάρα πολύ κόσμο στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε, πάτερ, καλά. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον ευχαριστώ. Θα κάνει ένα καλά, θέλω να πληρώσω τον κόβο. Πάτερ, σας ακούμε. Πανιερώτατε την ευχή σας. Κύριε Πάτερ μου. Είμαι ο Πάτερ Σπυρίδων από Αθήνα μαζί με την Πρεσβυτέρα την Ανδρονίκη. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε έστω με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά χαιρόμαστε για τον Γέροντα Ιωσήφ, τον αγαπούμε και εμείς πάρα πολύ. Νιώθουμε έτσι αυτή την κρυπτή, θα λέγαμε έτσι, πρόνοια του Θεού που προετοίμασε αυτούς τους ανθρώπους εν καιρό έτσι άγνωστο, τη δεκαετία του 70 και του 80 και τους έχουμε εμείς τώρα για να ωφελούμαστε πνευματικά αυτή την εποχή και τους ετοίμαζε από τότε και χαιρόμαστε και με τη Μονή Βατοπεδίου και με εσάς και με άλλους πατέρες. Ευχαριστώ πολύ, πάντα καλά. Ήθελα μια ερώτηση, βέβαια, όχι σχετική με τον Γέροντα Ιωσήφ, είναι ολόκληρο θέμα βέβαια αυτό, αλλά επειδή πράγματι στην εποχή μας το διαδίκτυο κάνει πολλή δουλειά, όπως και τώρα, και ευχαριστούμε και τον κύριο Κουράρο που κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, είναι όμως και ένα προβληματικό στο εξής. Με όλες τις εφαρμογές του Facebook, Instagram, Viber, όλα αυτά που χρησιμοποιούν κυρίως τα νέα παιδιά, βλέπουμε ότι γίνεται και κακή χρήση. Και ταλαιπωρούνται τα παιδιά και μπαίνουν μέσα σε μια κατάσταση δύσκολη και δυστυχώς έχουν, θα μπορούσαν να πούμε, την αμαρτία στη τσέπη τους, κάτι που δεν υπήρχε παλιά. Και πώς θα το διαχειριστούμε και ποιμαντικά ως ιερείς και ως γονείς, γιατί είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που επειδή έχει μεγάλη έκταση και με πολύ έτσι, επίδραση και είναι ελκυστικό όπως να το κάνουμε το διαδίκτυο. Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που δεν έχουν την πείρα, και επειδή μιλάτε εσείς με χιλιάδες νέους χρόνια τώρα, τι έτσι συμβουλεύετε, πολύ βέβαια ακροθυγώς, γιατί είναι μεγάλο το θέμα βέβαια, αλλά έτσι είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει αυτόν τον καιρό. Καταλαβαίνετε.
να απαντήσω έτσι μονολεκτικά, πάλι έρχεται στο νου μου κάτι που ο Γέροντας Παΐσιος είπε μια φορά. Η εμπειρία της αμαρτίας σβήνει με την εμπειρία του Θεού. Να δώσουμε στα παιδιά μας την εμπειρία του Χριστού μας στην καρδιά τους, την εμπειρία των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, και αυτή είναι φως που σκοτίζει τα σκοτάδια του Σατανά. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η εμπειρία των Αγίων Μυστηρίων και του Χριστού μας στην καρδιά των παιδιών μας θα διαλύσει τα υπόλοιπα τα οποία είναι ανθρώπινα και επικίνδυνα. Ναι, ναι. Εμείς χρειάζεται να λέμε κάτι έτσι με καλό τρόπο, με εξήγηση, να έτσι προβληματίζουμε τη χρήση. Το καλό είναι να λέμε και εμείς την άποψή μας και να προβληματίζουμε. Αλλά όπως νομίζω εγώ ότι εάν δεν υπάρχει εμπειρία, οι απόψεις δεν λειτουργούν. Διότι το διαδίκτυο είναι μια εμπειρία. Το να βλέπει κανείς αμαρτωλά πράγματα είναι μια εμπειρία. Αμαρτωλή, αλλά στις ψυχές των νέων ανθρώπων είναι μια εμπειρία φιλίδωνη. Εκείνο που θα τους δώσουμε είναι να καταλάβουν βέβαια και διανοητικά, αλλά να γευτούν και εμπειρικά το Χριστό στην καρδιά του. Ναι. Άρα η εμπειρία πνευματική είναι αυτή που θα βοηθήσει. Ακριβώς, παρέχει. Αυτό είναι το μεγάλο αντίβαρο. Το μεγάλο αντίβαρο στο βάρος της πρόκλησης στα μαρτία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας να έχουμε πάντα. Να είστε πάντα καλά. Αυτός μαζί σας. Μας μνημονεύετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, και για αυτό το δεύτερο ψηφιακό αρχονταρίκι. Μας δώσετε μεγάλη ευλογία και χαρά σήμερα. Και σας παρακαλούμε, έτσι μεταφέρω τα αιτήματα πολλών ανθρώπων που βλέπω τώρα στα μηνύματα. Πρώτα Θεός, μετά το Πάσχα, αν είμαστε καλά, να μας κάνετε και ένα αναστάσιμο ψηφιακό αρχονταρίκι. Πρώτα Θεός. Αν ζούμε και είμαστε καλά, γιατί όχι. Ευλογημένο. Ευχαριστούμε και τον Γέροντα FM, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή και τον παρακαλούμε να προσέχετε και για. Ευχαριστούμε την ευχή του Γέροντα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μας σε αυτή την τόσο προηγουμένη σύναξη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λέμεσου κύριο Αθανάσιο. Θα τα ξαναπούμε με τον Γέροντα, ελπίζουμε μετά το Πάσχα σε ένα αναστάσιμο ψηφιακό αρχοντορίκη, όπως και μας υποσχέθηκε. Σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα.